Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Μετά από αρκετές δυσκολίες, αλλαγές και συμπληρώσεις στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ήπειρου η ένταξη του μεγάλου δακτυλίου της πόλης των Ιαννίνων στο ΠΕΠ Ήπειρου 2014-2020. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το τέλος του 2023. Τέλος στο σύριαλ του μεγάλου δακτυλίου βάζει η απόφαση ένταξης του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Η πράξη ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων, κόμβος πανηπυρωτικού σταδίου, κόμβος Βογιάνου, με φορέα υλοποίησης των Δήμων Ιαννητών, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 27.336.070,75 ευρώ. Το οδικό δίκτυο ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο στη συμβολή της Λεωφόρου Γεννηματά με την οδό Βογιάνου και καταλήγει στη συμβολή της οδού πρόσβασης προς το πανηπυρωτικό στάδιο. Έχει συνολικό μήκος 4.360 μέτρα περίπου, ενώ στο οδικό δίκτυο εκτός της αρτηρίας περιλαμβάνονται παράπλευροι και κάθετη οδή, καθώς και 7 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ασφαλή σύνδεση και εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών. Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά από το σημείο έναρξης και μέχρι τη διέλευση της λεωφόρου Ιωνίας, συνέχεια της λεωφόρου Γεννηματά, όπου προβλέπεται η κύρια αρτηρία και η παράπλευρη οδή για την ασφαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παρακείμενων οικισμών και δραστηριοτήτων. Στον λόγο τμήμα κατασκευάζονται 3 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι. Στο τελευταίο τμήμα της οδού, μετά τον κόμβο, η αρτηρία κινείται μεταξύ του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου της Ανατολής και του εκτός σχεδίου τμήματός της. Το τμήμα αυτό δεν προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών. Η περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή και στο τμήμα αυτό διατάσσεται ισόπεδα με την αρτηρία. Στη δεξιά πλευρά της αρτηρίας κατασκευάζεται τείχος οπλισμένης γης. Στο τέλος του τμήματος και στη συμβολή της αρτηρίας με την οδό Ιωαννίνων διαμορφώνεται ένας ισόπεδος κυκλικός κόμβος, ο οποίος εξυπηρετεί και τη σύνδεση με το πανηπυρωτικό στάδιο. Στο ανατολικό άκρο του κόμβου και από τις δύο πλευρές της αρτηρίας διαμορφώνονται επιφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση ποδηλάτων και ανάπαυση πεζών. Σε όλο το μήκος της οδού, επί της κεντρικής νησίδας, των παράπλευρων νησίδων και τους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, προβλέπεται φύτευση σύμφωνα με την οριστική μελέτη. Επιπροσθέτως, προβλέπονται διατάξεις αποστράγγισης της οδού, ενώ θα εκτελεστούν εργασίες μεταφοράς δικτύων του ΔΔΕ. Τέλος, κατά μήκος της οδού προβλέπεται η εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού με σύστημα τηλεδιαχείρισης. Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται 23 Σεπτεμβρίου και λήξη 29 Δεκεμβρίου 2023. Την ικανοποίησή της για την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 του μεγάλου δακτυλίου της πόλης εκφράζει η Δημοτική Αρχή, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς όλες τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση και την ολοκλήρωση του οδικού άξονα μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο. Οι υπηρεσίες του Δήμου αποδεικνύουν πως έχουν και την αρτιότητα και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να οριμάσουν μεγάλα έργα. Στο εξής θα κληθούν να τα υλοποιήσουν κιόλας, προσθέτει. Από την πλευρά της, η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, ως η παράταξη επί της θητείας της οποίας σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση το έργο, χαιρετίζει την απόφαση ένταξης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο ΠΕΠ, από όπου και θα χρηματοδοτηθεί. Ως Δημοτική Αρχή τότε είχαμε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα τις θετικές εξελίξεις. Πρόκειται για ένα επιστέγασμα μιας επίπονης προσπάθειας για την υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου υποδομής και ανάπτυξης, το οποίο συνάντησε αλλά ξεπέρασε μεγάλες δυσκολίες. Τα μεγάλα και οραματικά έργα θέλουν ένα εύλογο χρόνο ορίμανσης. Χάρη στις ενέργειες όμως της Δημοτικής μας Αρχής ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ελπίζουμε ότι θα γίνει πράξη ένα από τα πιο σημαντικά και αναπτυξιακά έργα που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωνητών. Από εδώ και πέρα είναι ευθύνη της νέας Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στο τελικό στάδιο διασφάλισης υλοποίησης του έργου. Εμείς θα είμαστε παρόντες για να παρακολουθούμε την εξέλιξή του, όπως θα κάνουμε άλλωστε και για τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουμε αφήσει ως παρακαταθήκη, όρημα και με διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να ολοκληρωθούν προς όφελος του τόπου, αναφέρει η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη συζήτηση για απόψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα. Θα ασχοληθούμε με περιφέρεια Ήπειρου, με τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, τον κύριο Κώστα Σχεράβο, που έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα. Καλησπέρα σας. Σιδεροκέφαλος και τηλεοπτικά, γιατί σας ευχήθηκα προχθές σε όλους, αλλά και τηλεοπτικά. Καλή θητεία
Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, κύριε Σιχεράφα, γιατί σίγουρα αρκετά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ενός αντιπεριφερειάρχη χωρικού που έχει σίγουρα στην ευθύνη του μία ολόκληρη περιφερειακή ενότητα, πόσο δε μάλλον όταν έχετε και τις επιπλέον αρμοδιότητες και των οικονομικών, που είναι ένα κρίσιμο κομμάτι, αλλά και της εξυπηρέτησης των πολιτών και κατ' επέκταση όλων των φορέων της περιοχής. Έτσι είναι. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές, κυρία Σταύρου. Εντάξει. Ευχαριστώ καταρχήν τον κύριο Κακριμάνη για την τιμή που μου έκανε να με τιμήσει με τον τίτλο του Αντιπεριφερειάρχη και με τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε δώσει μεγάλη η τιμή, μεγάλη και η ευθύνη. Mm-hmm. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής όλη την προηγούμενη πενταετία και πιστεύω με πρωτεργάτη τον Κακριμάνη καταφέραμε, πετύχαμε αρκετούς στόχους που είχαμε βάλει και γι' αυτό το λόγο ο λαός της Ηπείρου μας τίμησε με αυτό το υψηλό ποσοστό που πήραμε στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εφησυχάσουμε και δεν θα προχωρήσουμε σε νέες δράσεις και δεν θα στοχεύσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο νομό Ιωαννίνων, όπου είμαι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και να δώσουμε έμφαση περισσότερο στον αναπτυξιακό τομέα. Κύριε Σιχεράφα, σίγουρα η περιφερειακή, η σημερινή επανεκλεγήσα περιφερειακή αρχή ουσιαστικά δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να προβληματιστεί και να έχει ένα καλοκαίρι μετά το καλοκαίρι που μεσολάβησε από τις αυτοδιοικητικές εκλογές μέχρι την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων να αναζητήσει συμπράξεις και συνεργασίες, γιατί υπήρχε η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Άρα εδώ σε εσάς δεν υπήρχε αυτός ο προβληματισμός για το τι θα κάνετε την επόμενη μέρα σε επίπεδο διακυβέρνησης της περιφέρειας, κάτι που έφερε βέβαια ως γνωστόν και από πλευράς της κυβέρνησης ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα και σε περιφέρειες και σε δήμους. Συμφωνώ. Εμείς δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το μεγάλο ποσοστό που πήρε η παράταξη του Κακριμάνη οφείλεται αποκλειστικά στη δουλειά. Δεν μας ψήφισε ο κόσμος γιατί είμαστε όμορφοι ή γιατί έτσι μας ήθελε. Οφείλεται αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση, στην καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη, που ήμασταν κοντά στην καθημερινότητά του και στα διάφορα προβλήματα, αλλά και στις δράσεις και στο έργο το οποίο έχουμε πραγματοποιήσει και υλοποιήσει. Mm-hmm. Αναφερθώ, παράδειγμα, το αποχετευτικό στα παράλια της Ηπείρου, το οποίο τέλος του 20 ή το 21 θα έχουν συνδεθεί άπαντες και θα είναι το νούμερο ένα υπόβαθρο για τον τουρισμό, για τον ποιοτικό τουρισμό, το καταλαβαίνετε. Και την προστασία του περιβάλλοντος. Και για την προστασία του περιβάλλοντος. Και μην ξεχνάμε ότι, παράδειγμα, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία και της Ηπείρου πλέον. Διότι το 20,35 του ΑΕΠ της Ηπείρου για το 18 προέρχεται από τον τουρισμό. Το καταλαβαίνετε. Είναι σίγουρα πολλά τα έργα τα οποία έγιναν άσχετα αν αμφισβητήθηκαν ενδεχομένως από κάποιους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν μπαίνει σε αυτή την λογική της αντιπαράθεσης της πολιτικής μπροστά στις κάλπες. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται το τι έχει γίνει και κυρίως το αν γίνονται πράγματα για να βελτιώσουν την καθημερινότητά του, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, αν θέλετε, κύριε Σιχεράφα. Ο κόσμος, κυρία Σταύρου, θέλει συνέπεια λόγων και έργων. Και η παράταξη Κακριμάνη, με πρωτεργάτη τον Κακριμάνη, σε αυτά έχει δώσει δείγματα γραφής. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, υλοποιήθηκαν τεράστια έργα και υλοποιούνται. Παράδειγμα, ο κόμβος Τερόβου Πηγάδια, το οποίο είναι έργο το οποίο δουλεύεται, θα συνδέσει την περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων, ιδιαίτερα της Πράμαντας και όλη την περιοχή, με την Ιωνία Οδό για γρήγορη πρόσβαση. Έχουμε προγραμματίσει βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου από την περιοχή των Πηγαδίων, θα λέγαμε, mm-hmm. μέχρι την Πράμαντα. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου, γέφυρα κάτω στον Άραχθο με διπλή κατεύθυνση, mm-hmm. νέα γέφυρα, η οποία κοστολογείται περίπου στα 4 εκατομμύρια, και με φωτισμό και πεζοδρόμηση.
Καταλαβαίνετε, μπήκε δίχτυ πάνω στις μηλές όπου ήταν επικίνδυνη η οδική πρόσβαση και ειδικά την περίοδο του χειμώνα και από τις πολλές βροχές γινόταν κατολιστής, καθώς το έδαφος είναι σαθρό και είναι φλίσκης και γίνονται συνέχεια αποκολλήσεις βράχων. Μπήκε δίχτυ μεταλλικό με παρέμβαση προσωπική του κ. Καχρημάνη και πλέον εκεί σε αυτή την περιοχή η πρόσβαση και η οδική, το οδικό πέρασμα είναι πολύ πιο εύκολο. Μάλιστα θα μπει και φωτισμός. Έχει προβλεφθεί δαπάνη και για φωτισμό. Κύριε Σαράβα, αναλαμβάνετε μία αντιπεριφέρεια στην οποία, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, η προκάτοχός σας, η κυρία Καλογιάννη, έχει αφήσει σίγουρα ένα σημαντικό έργο. Άρα, είναι ακόμη πιο βαριά η ευθύνη για εσάς προσωπικά να ανταπεξέλθετε σε αυτά τα καθήκοντα και να συνεχίσετε ενδεχομένως αυτόν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της περιφέρειας Υπήρου, θα έλεγα, και Ιωαννίνων, είναι σχεδιασμένος. Εμείς θα πάμε βήμα-βήμα με μπροστάρι τον Περιφερειάρχη. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Να λέμε λιγότερα λόγια και περισσότερο να δουλεύουμε. Και αυτό καταγράφηκε, σας είπα, και στις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο το ποσοστό. Ο κόσμος δεν είναι αγνώμων και δεν έχει άγνοια. Ξέρει τι έκανε. Ξεκίνησατε τις επαφές ως αντιπεριφερειάρχης? Ναι, ξεκινήσει. Έχετε ξεκινήσει? Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, ενημερωθείτε κιόλας για όλα τα θέματα. Αν και συμμετέχατε ούτως ή άλλως στην προηγούμενη περιφερειακή. Είχα θητεία, είχα δείγματα γραφής, ήμουνα 2,5 χρόνια αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και τουρισμού και συντήρησης των μνημείων. Είχα μια σχετική εικόνα και δράση, η οποία καταγράφηκε και στις εκλογές και στο πρόσωπό μου. Από εδώ και πέρα, πώς πορευόμαστε, τι είναι αυτό που θα πρέπει ενδεχομένως, τι είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσει η Περιφέρεια Ήπειρου, κύριε Σαράβα, τα επόμενα χρόνια σε αυτή την τετραετία, αν θέλετε, που έχουν μπει σίγουρα κάποιες βάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας, σίγουρα όμως απομένει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Παράδειγμα, πρώτος στόχος είναι να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο τον τουρισμό, καθώς είπαμε πλέον είναι η βαριά βιομηχανία και της Ήπειρου. Και όταν βλέπουμε ότι το ΑΕΠ της Ηπείρου προέρχεται το 20% από τον τουρισμό, σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να φτιάξουμε υποδομές για τον τουρισμό, να τον κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο και να έχουμε ποιοτικό τουρισμό. Ή δυνατόν όλες οι παραλίες της Ηπείρου να έχουν την μπλε σημαία, ή δυνατόν όλες, να μην είναι ούτε μία να μην έχει μπλε σημαία, και σε αυτό πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι φορείς, δήμοι, περιφέρειες και όλοι οι φορείς που ασχολούνται γύρω από το κομμάτι του τουρισμού. Ένας άλλος συνδυασμός, ο οποίος θα επιφέρει ανάπτυξη στην περιοχή μας, είναι να συνδυάσουμε τα τοπικά προϊόντα με τον τουρισμό. Και αυτό τι σημαίνει? Τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι ΠΟΠ προέλευσης, θα πρέπει να τα προωθούμε και να τα έχουμε στο τραπέζι του κάθε τουρίστα, ή δυνατόν. Έτσι θα συνδυάσουμε, να συντηρήσουμε και τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή τομέα. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι οδικοί άξονες, οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν. Και έχουμε εκκρεμότητες. Έχουμε εκκρεμότητες. Μία εκκρεμότητα σοβαρή είναι ο οδικός άξονας Κοσμηρά μέχρι την Καγκαβιά, η συνέχεια της Ιωνίας Οδού, σε πρώτη προτεραιότητα. Τώρα θα ξεκινήσει το έργο της Νιάρχου, από ό,τι προλογίσατε και είπατε, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο για την αποσυμφόρηση της πόλης πιο πολύ, θα έλεγα, και για την ορθή κυκλοφορία της περιοχής. Ένα άλλο έργο το οποίο είναι σημαντικό για την περιοχή μας, που θα φέρει κόσμο κοντά στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στην πόλη των Ιωαννίνων, είναι η Ε65, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ενωθεί με την Εγνατία για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά. Ένα άλλο θέμα σοβαρό πάλι είναι η ένωση της Ιωνίας Οδού με την Πρέβεζα. Όπου αυτό το έργο θα είναι και αναπτυξιακό και θα βοηθήσει ιδιαίτερα στον τουρισμό. Σίγουρα απομένει να γίνουν πολλά. Πόσο εύκολο είναι σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς για την αυτοδιοίκηση και κυρίως για την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, όπως είναι η περιφέρεια, μιας και θα έχετε και αυτή την αρμοδιότητα των οικονομικών, κύριε Σιαράβα, να
ανταπεξέλθει υλοποιώντας και μεγάλα έργα, σίγουρα διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις, αλλά ταυτόχρονα βοηθώντας και άλλους φορείς και οργανισμούς. Και η περιφέρεια αυτό το έχει αποδείξει στην πράξη, το πόσο έχει ενισχύσει και έχει βρεθεί δίπλα όλα αυτά τα χρόνια σε κρίσιμους τομείς και κρίσιμους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα είναι στον χώρο της υγείας, έτσι. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς πρέπει να έχουμε ώριμες μελέτες. Ήδη έχουμε αρκετές μελέτες ώριμες για να εντάξουμε έργα είτε στο ΕΣΠΑ, είτε στα ΠΕΠ ή οπουδήποτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα για χρηματοδότηση. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πράγματι, η κυρία Καλογιάννη είχε κάνει σοβαρή δουλειά σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη πάντα. Λοιπόν, και υπάρχουν αρκετές μελέτες και όριμα έργα τα οποία πρέπει να ενταχθούν. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε και να βάζουμε προτεραιότητες. Οπωσδήποτε, γιατί διαφορετικά, αν δεν έχει όριμη μελέτη, δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί ένα έργο πουθενά. Θα κοπεί. Το καταλαβαίνετε. Τώρα, η καιρή είναι δύσκολη, πράγματι. Όμως, όπως... Και το κράτος δεν είναι αργός όπως ήταν ενδεχομένως όπως στο παρελθόν. Ναι, ακριβώς. Όπως βλέπετε όμως, και αυτή την πενταετία που πέρασε, η περιφέρεια υλοποίησε έργα και υλοποιεί. Παρότι η καιρή ήταν δύσκολη οικονομικά, τα καταφέραμε. Και πιστεύω πετύχαμε στο έργο μας. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ήταν η διαχείριση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων. Όπου η μόνη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα κατάφερε και δεν είχε ούτε ένα ευρώ πρόστιμο και, και καταφέραμε με προτεργάτη τον Κακριμάνη να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Βέβαια, εδώ τώρα οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν κάποια στιγμή και τις ευθύνες. Οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν κάποια στιγμή και τις ευθύνες. Γιατί δεν είναι το σύνολο των Δήμων που αυτή τη στιγμή φέρνουν τα απορρίμματα του στο εργοστάσιο, έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να συμβάλλουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ότι πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στη συμφωνία την οποία κάναμε με την διοίκηση του εργοστασίου και οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν μπει πρέπει να υλοποιηθούν και να είμαστε εντάξει απέναντί τους. Μάλιστα. Σίγουρα θα είναι μια ενδιαφέρουσα τετραετία. Πιστεύω, έτσι, ναι. Σίγουρα θα ευελπιστούμε για την Περιφερειακή Αρχή. Αποτελεί συνέχιση ουσιαστικά του έργου της και των προσπαθειών της και του προγράμματός της όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι για εσάς η έναρξη αυτής της θητείας σε αυτή τη θέση είναι σίγουρα μια πρόκληση, θα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι για τον κάθε έναν περιφερειακό σύμβουλο είναι πρόκληση μια τέτοια θέση και η ανάληψη τέτοιων αρμοδιοτήτων ώστε να τις φέρετε εις πέρας. Θα τα φέρουμε σε πέρας. Εμείς σε πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να δώσουμε σε δράσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής. Δεν λέω ότι θα παραμελήσουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τον δευτερογενή και ό,τι δημιουργεί ανάπτυξη στην περιοχή μας. Βέβαια, πρέπει και η κεντρική πολιτική σκηνή να καταλάβει ότι, αναφέρω ένα παράδειγμα, με πλεώνασμα έως το 22-3,5% που σημαίνει πρέπει να έχουμε πλεώνασματα κάθε χρόνο 7 δις στην άκρη, αφέμαξη από την κοινωνία και από τους παραγωγικούς φορείς, δεν μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Πρέπει να βρούμε κυβέρνηση, να βρει λύση, να κατεβάσει το ΑΕΠ και αυτά τα χρήματα είτε μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων ή μέσω κάποιου άλλου φορέα να τα ρίξει στην παραγωγή και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία. Για να ανοίξουν οι δουλειές, και να βρει και ο κόσμος δουλειά και να ζήσει καλύτερα. Φαίνεται πως είναι θετικά τα μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, να το δούμε στην πράξη. Τα μηνύματα είναι θετικά. Εδώ θα κάνω μια πολιτική τοποθέτηση και θα πω το εξής. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να κυβερνήσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει και ήταν έτοιμος να κυβερνήσει. Είχε έτοιμα νομοσχέδια για πρώτη φορά. Καμία άλλη από το 2000 μέχρι σήμερα, αν τις παρακολουθήσουμε, κανένας πρωθυπουργός δεν ήταν έτοιμος να κυβερνήσει όσο έτοιμος ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα. Όλοι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Εννοείται ότι. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαράβα? Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα έτσι να συνομιλήσουμε σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Σίγουρα μελλοντικά και όσο και εσείς θα ενημερώνεστε και θα αρχίσετε και τις επαφές σας επί της ουσίας πλέον για τα κρίσιμα θέματα της περιοχής, θα έχουμε να πούμε και ακόμη περισσότερα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους υπηρώτες και ιδιαίτερα τους πολίτες του νομού Ιωαννίων για την τιμή που μου κάνανε.
να με ψηφίσουν, να ευχηθώ σε όλους τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους υγεία και μια γόνιμη θητεία στις δράσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι, τη δυνατότητα να καταθέσουν στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού τα αιτήματά τους είχαν οι φορείς του τουρισμού κατά τη διάρκεια διεξοδικής συζήτησης στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Χάρη Θεοχάρης τόνισε ότι μέσω του δεκαετούς πλάνου ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος και του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού θα μπορέσουν τα αιτήματά τους να διευθετηθούν. Με δεδομένο ότι η Ήπειρος ανήκει στις δυναμικές τουριστικές περιοχές, το Υπουργείο Τουρισμού προσδοκά στην μέγιστη δυνατή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Και η αρχή έγινε με την χθεσινή επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργού Χάρη Θεοχάρη και του Υφυπουργού Μάνου Κόνσολα, οι οποίοι και είχαν διαδοχικές συναντήσεις τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και με τους φορείς του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με τους φορείς του τουρισμού, τέθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού να δεσμεύεται πως θα τα εξετάσει διεξοδικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και ένα σημαντικό εργαλείο και όπλο για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη των Ιωαννίνων αλλά και συνολικότερα της Ηπείρου είναι το εξυγχρονισμένο πλέον αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Ο αερολιμενάρχης Βασίλης Μητσιμάρης αναφέρθηκε αρχικά στις προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια από τους τοπικούς φορείς, προκειμένου σήμερα το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων να έχει μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Σίγουρα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσιμάρης, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως είναι το σύστημα προσέγγισης, αλλά και κάποια συμπληρωματικά έργα που έχουν απομείνει από την εργολαβία για τα οποία συνδράμει η περιφέρεια Ηπείρου. Έπειτα, όσον αφορά το θέμα της προσέγγισης, πριν από 2 χρόνια, κυνηγώντας να βάλουμε το σύστημα ενόργανης προσγείωσης, το ΑΕΛΕΣ, αυτό που... Ναι, αυτό που κάθε φορά που είχες... αυτό που βέβαια στον κόσμο έχει περάσει, ότι θα νικήσει την ομίχλη. Δεν είναι έτσι. Στα Γιάννα δεν μπορεί να μπει σύστημα που να νικάει την ομίχλη. Γιατί δεν το βοηθάει η μορφολογία του εδάφου. Οι ορεινοί όγκοι που υπάρχουν από μία πλευρά, το μεσικέλι και από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε. Αυτό επιτυχάνει με ΑΕΛΕΣ κατηγορίας 3. Κατηγορία 3 δεν μπαίνει. Αυτό που συζητούσαμε και θέλαμε να βάλουμε ήταν κατηγορία 1. Με το αποτέλεσμα τελικά που έχουμε με το S-BAS, είναι μια διαδικασία προσέγγισης μέσω του ρηφόρου. Αυτό είναι το S-BAS. Καταφέραμε να έχουμε περίπου τα μήνυμα που θα μας έδινε ένα ΑΕΛΕΣ κατηγορία 1. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει θέμα μετά το ΑΕΛΕΣ να μπει το G-BAS. Τι θα προσφέρει το G-BAS δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρει και κάτι παραπάνω. Αυτό, αν εγκατασταθεί, τότε θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει παραπάνω. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι προσφέρει, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Από τις μελέτες που δεν μπορεί, δηλαδή η μελέτη έτσι έγινε και με το S-BAS. Ξεκίνησε δειλά, εμείς ξεκινήσαμε για ΕΛΕΣ. Είχαμε έτοιμη τις μελέτες για ΕΛΕΣ, δειλά ξεκινήσαμε για το S-BAS και είδαμε ότι στην πορεία διορθώθηκαν αρκετά πράγματα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, εκείνο που θα έδινε ένα, πώς το λένε, εξοπλισμό στο αεροδρόμιο και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε πιο καλά, είναι ο σταθμός, ο μετεωρολογικός σταθμός. Δηλαδή να μας δίνει, όχι με εκτίμηση τη βάση των εφών, να δίνει δηλαδή εκτίμηση τη βάση των εφών με μέτρημα. Με ακτίνες λέιζερ, οι οποίοι εκτεύονται και μετράει την απόσταση από την επιφάνεια της γης. Μετά το πέρας της εργολαβίας, επειδή κάποια πράγματα εκκρεμούν και δεν καλύπτει τη λειτουργικότητα του ορλημένα κατά 100%, ζητήσαμε βοήθεια από την περιφέρεια. Και επενέβη η περιφέρεια. Παραμιχάει στη σύνδεση του πάρκινγκ που είναι για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και για τα αυτοκίνητα του προσωπικού του αεροδρομίου, ούτως ώστε το άλλο το πάρκι να μην είναι κοινόχρηστο. Εάν θέλουμε, πάνω σχάρι, να είμαστε σοβαροί και να μπορούμε να διεκδικήσουμε θέσεις στην αγορά, πάνω σχάρι, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ., θα πρέπει, πάνω σχάρι, τα μέτρα ασφαλείας να σφίξουν πιο πολύ, δηλαδή να έχουμε υποδομές που να μας δίνουν το δικαίωμα αυτό. Μέσα σε αυτά είναι και η δημιουργία του φυλακίου στην είσοδο του αερολιμένα. Δηλαδή,
όχι φυλάκιο να μένει ένας άνθρωπος κανονικά, να κάνει 24 ώρες βάρκια, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι γύρω στα 40 τετραγωνικά. Η περίθραξη του αεροδρομίου θα πρέπει να επιδοθωθεί, να επισκευαστεί σε αρκετά σημεία, γιατί αυτά είναι τα μέτρα του security που λένε. Για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την αγορά της ΕΣΥΠΑ. Υπόμνημα με 13 σημεία κατέθεσε η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων και συγκεκριμένα ο πρόεδρός της, Σπύρος Ουρέλης, κάνοντας ωστόσο ειδική αναφορά στην ανάγκη που υπάρχει για κοινό βηματισμό όλων των εμπλεκομένων στην περιοχή. Το 2017 και το 2018 ήταν δύο καλές χρονιές. Υπήρξε μια ανάκαμψη και στις πληρώτες και στα έσοδα. Νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού μέχρι τα Ιωάννινα και δευτερευόντως το αεροδρόμιο και με την επίλυση του θέματος των καυσίμων αλλά και με το ότι ξεκίνησαν οι πτήσεις να έρχονται και την ολοκλήρωση των έργων. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παράγοντες συνέβαλαν και στην αντιστροφή του κλίματος και στο να αρχίσουν οι πληρότητες να ανεβαίνουν και ταυτόχρονα και τα έσοδα. Χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα πράγματα να γίνουν. Εμείς θα έχουμε ιεραρχήσει κατά κάποιο τρόπο. Είναι 13 αυτά τα θέματα. Θα σας τα δώσουμε φυσικά τα πάρτι και μαζί σας. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στο πρώτο, μετά μπορούμε να πάμε και στην άδεια στο λόγο για τα επιμέρους. Το πρώτο όμως το θεωρούμε το κυριότερο και το βασικότερο. Και έχει να κάνει με το ότι μέχρι τώρα η προβολή και η προώθηση του τουρισμού γίνεται χωρίς να είμαστε όλοι μαζί μονιασμένοι και να υπάρχει η ένωση δυνάμεων. Έχουμε κάποιες φορές συναντιόμαστε με την περιφέρεια και το Δήμο Ιαννιτών ή τους άλλους δήμους και κάποιες φορές ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε και γίνει μια τροποποίηση του Καλλικράτη όπως ίσχυε μέχρι πριν το 2010 ώστε να μπορεί κάθε περιφερειακή ενότητα, γιατί μας ενδιαφέρει τώρα η περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, να μπορούμε να κάνουμε μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τους φορείς θα είναι οι μέτοχοι ανάλογα με το πόσο συνεισφέρει ο καθένας, θα έχει και το ποσοστό του σαν μέτοχος, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στο να προωθούμε και να προβάλλουμε την περιοχή, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Στο θέμα του υδατοδρομίου στη λίμνη Παμβότιδα αλλά και στην ανάγκη να δημιουργηθεί λιμνέο ταμείο, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, Στάθης Χιούτης. Είναι ζητούμενο για μας να δημιουργηθεί λιμνέο ταμείο. Βέβαια, είναι κάτι που αφορά το Δήμο Ιωνιτών και σίγουρα θα το προχωρήσουμε αυτό για να μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι χρήσεις του καθενός σε αυτή. Τώρα, όσον αφορά το υδατοδρόμιο, βάσει το νέο νόμο που έχει ψηφιστεί, που το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί συμμετέχετε και όλο σε αυτό, μπορεί στη λίμνη του Παμβότιδα να δημιουργηθεί υδατοδρόμιο. Είναι κάτι το οποίο θα το τρέξουμε, διότι πιστεύουμε ότι είναι ένα μέσο φιλικό, το οποίο μπορεί να συνδέσει την πόλη των Ιωαννίνων και με την Αλβανία και με την Κροατία και με διάμεσο σταθμό την Κέρκυρα, σίγουρα και με την Ιταλία. Σε ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό στους ορεινούς όγκους της Ηπείρου και των Ιωαννίνων, όπως η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου για την σχολή οδηγών εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και στην ανάγκη που υπάρχει για τη δημιουργία ορεινών καταφυγίων στα όρια του Έπειρου Στρέιλ, αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Στάσιος. Όλοι οι tour operator του εξωτερικού ζητούσαν πιστοποιημένους οδηγούς με ευρωπαϊκή πιστοποίηση, οδηγούς βουνού, οδηγούς για ράφτινγκ, οδηγούς για καγιάκ, οδηγούς για αλεξίπτο πλαγιά, οδηγούς για fly fishing στα ποτάμια. Προχωρήσαμε λοιπόν με την περιφέρεια, η περιφέρεια μας άκουσε, με τον κύριο Περιφερειάρχη και την κυρία Καλογιάννη εντάξαμε την πρώτη σχολή στα Βαλκάνια για να βγάλουμε αυτούς τους οδηγούς στην Κόνιτσα. Είναι ένα κονδύλιο 700.000 ευρώ από το πρόγραμμα Interreg του Ελλήνων στην Αλβανία και αυτό το προχωρούμε. Από Νοέμβρη μήνα αρχίζουμε τα δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένα με τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις ανάγκες των ευρωπαϊκών οργανισμών πιστοποίησης. Διότι πλέον και η αναρρίχηση γίνεται Ολυμπιακό άθλημα. Αν βγάλουμε τους δικούς μας οδηγούς, που αυτή η σχολή θα είναι η πρώτη στα Βαλκάνια, τότε πλέον αρχίζουμε και κάνουμε επαγγελματίες στους ορεινούς όγκους και μπαίνουμε επαγγελματικά στους ορεινούς όγκους. Αυτό είναι θεσμική παρέμβαση. Το δεύτερο επίσης, το οποίο είναι πολύ θεσμικό και ενδιαφέρει ιδιαίτερα εσάς, εφόσον θέλετε να μας βοηθήσετε μια και είστε εδώ, γιατί αυτό δείχνει η παρουσία σας εδώ, είναι ότι η περιφέρειά μας αυτή τη στιγμή δημιουργεί
ένα ορειβατικό, ένα περιπατητικό ορειβατικό μονοπάτι 360 χιλιόμετρων, το Ήπειρος Trail, το οποίο αρχίζει από το Γράμμο και τελειώνει στα Τζουμέρκα. Περνάει δηλαδή από Γράμμο, από Κόνης, από Ζαγόρι, από Μέτσοβο, από Τζουμέρκα. Αυτό το μονοπάτι, κύριε Υπουργέ, εφόσον μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό, θα πρέπει να το δουλέψουμε και να το μεγαλώσουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για τα Γρεβενά, με την περιφέρεια Θεσσαλίας, μιλάμε για ορεινά Τρικάλων Καρδίτσης, με την περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος, μιλάμε για Καρπενήσι και Ευρυτανία, και με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που μιλάμε εκεί πλέον για το Λοκαρνανία και για Ναυπακτία. Αυτά όμως τα ορειβατικά μονοπάτια, όπως εμείς τα κάνουμε, αυτά θα έχουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, διότι ο ξένος δεν περπατάει μονοπάτια τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα. Υπάρχει αναγκαιότητα της κατασκευής ορειβατικών καταφυγείων, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή των Άλπιων, τη Γαλλική, στις Γερμανικές Άλπες. Τέτοια καταφύγια θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κοντά σε αυτό το μονοπάτι ή πάνω σε αυτό το μονοπάτι, ώστε να μπορέσουμε να αποτελέσουμε ένα πραγματικά τουρισμό περιπατητικό, ορειβατικό για hiking και για trekking, όπως ακριβώς είναι στην κεντρική Ευρώπη. Εδώ τώρα θα θέλαμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας σε θεσμικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί το κάθε τέτοιο καταφύγιο στοιχίζει από 2,5 μέχρι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αφιλοκερδός, οι πιρώτες, φίλοι μας, κάνουν τα σχέδια, τη μελέτη για το πρώτο ορειβατικό καταφύγιο, για το πρώτο ορειβατικό καταφύγιο που θα γίνει δίπλα σε αυτό το μονοπάτι και είναι στην Τύμφη, είναι στην Καμήλα, ώστε έτσι θα συνδεθεί με το καταφύγιο του Παπί. Εάν λοιπόν ο Ολυμπός έχει 5 ορειβατικά καταφύγια, εάν λοιπόν φτιάξουμε τα καταφύγια, έχουμε τη δυνατότητα σε όλων αυτών των ορεινών όγκων να ζωντανέψουμε τα χωριά που είναι δίπλα σε αυτά τα μονοπάτια, επομένως θα κάνουν διαμονή σε αυτά τα χωριά και συνάμα να ζωντανέψουμε ορειβατικά καταφύγια, τα οποία το καθένα θα έχει ξεχωριστό χρώμα σε σχέση με τη θέση που θα είχε. Δεν θα είναι όλα πανομοιότυπα. Στο δεκαετές πλάνο που ετοιμάζει το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και στην σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, παρέπεμψε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, για την διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που υπάρχουν. Νίκη στις δυναμικές τουριστικά περιοχές. Και αυτό είναι μια διάκριση που πρέπει να αρχίσουμε να την κάνουμε. Είναι αυτά τα οποία λείπουν όταν λέμε ότι πρέπει να βάλουμε στρατηγικό σχέδιο. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τις περιοχές, να πούμε ποιες είναι οι τουριστικά αναπτυγμένες, όριμες, που η οικονομική η ίδια η λογική, η μηχανή έχει πάρει μπρος δηλαδή και δεν χρειάζεται τόσο πολύ παρεμβάσεις, χρειάζεται μια ρύθμιση ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα βιωσιμότητας ή άλλης φύσης, ή αν θέλουμε να σπρώχνουμε το τιμόνι λίγο για να αλλάζουμε κατεύθυνση, και υπάρχουν περιοχές που έχουν δυναμικό, έχουν δυνατότητες, αλλά αυτό δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει απλωθεί, δεν έχει ξεδιπλωθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει. Και εδώ πέρα ο ρόλος μας ίσως θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ πιο ουσιαστικός. Τέτοιου είδους λοιπόν διακρίσεις ένα στρατηγικό πλάνο πρέπει να τις κάνει. Πρώτα στα μεγάλα και μετά θα πω και λίγο στα επιμέρους που είπατε. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ με τον Υφυπουργό. Ήρθαμε για να δώσουμε μια εικόνα του τι σχεδιάσουμε και να πάρουμε φυσικά την από εσάς έτσι πρωτογενή πληροφόρηση για τα προβλήματα τα οποία βιώνονται στην πράξη για να τα βάλουμε και αυτά στο προγραμματισμό μας. Η βασική παρέμβασή μας είναι το 13 πλάνο. Αυτό θα επιτρέψει να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη στις υποδομές, στην προσφορά και στη ζήτηση. Αυτά τα τρία πρέπει να ανεβαίνουν μαζί, αλλιώς ο γίγαντας δεν μπορεί να σταθεί, λείπει ένα πόδι στο τραπέζι και θα πέσει. Για να γίνει αυτό πρέπει να μπουν οι στρατηγικοί στόχοι. Μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα για τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, για τα ζητήματα της προστιθέμενης αξίας που πρέπει να μείνει, της αυθεντικότητας της εμπειρίας και πώς θα έρθει κάποιος και θα καταλάβει ότι είναι στην Ήπειρο ή θα δει ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ και θα το θυμίσει την Ήπειρο και πώς αυτή την εμπειρία θα την πάρει μαζί του, και το αντίστοιχο φυσικά για όλες τις περιοχές, οι οποίες έχει η κάθε μία το δικό της χαρακτήρα και το δικό της, τα δικά της πράγματα που μπορεί να προσφέρει σε έναν φιλοξενό. Μια ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας της φιλοξενίας. Όλα αυτά θα τα δούμε. Φυσικά η εκπαίδευση, ένα θέμα έτσι που αγαπάει πολύ και ο Υφυπουργός και το έχει
αναλάβει να το φέρεις πέρας, διότι η εκπαίδευση, είπατε τα θέματα, πρέπει να είναι μία από τις ισχυρές εστιάσεις που πρέπει να βάλουμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα, γιατί δεν νοείται, ό,τι πιστεύω βαθιά, το είπα και στις προγραμματικές, δεν νοείται να θέλεις να είσαι μια τουριστική δύναμη παγκόσμιας κλάσης και να μην έχεις τουριστική εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης. Δεν γίνεται. Αυτά δεν πρόκειται να το πετύχουμε ποτέ. Θα είμαστε πάντοτε ένα κλικ παρακάτω αν δεν έχουμε το αντίστοιχο. Η πιστοποίηση είναι κρίσιμο, ανοίγει δρόμους, έτσι. Ανοίγει δρόμους για τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μια βαθιά διεθνής σχέση μεταξύ χωρών, μεταξύ περιοχών και συνεπώς οι πιστοποίησεις δημιουργούν αυτή τη γέφυρα εμπιστοσύνης. Το δεύτερο είναι, το είπαμε και στον Περιφερειάρχη, φυσικά και στον Δήμαρχο που είδαμε, ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και περισσότερο συντονισμό. Ένας από τους τρόπους, μπορεί να βρούμε και άλλους, αλλά ένας από τους τρόπους είναι η δημιουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού. Αυτό θα σημάνει την τακτική και συχνή επικοινωνία μεταξύ των αντιπεριφερειακών τουρισμού και του Υπουργείου Τουρισμού και του ΟΑΤ, ώστε να έχουμε μια δίμηνη επαφή στο Υπουργείο και αυτό θα μας δώσει κάποια εργαλεία στη διάθεσή μας που δεν τα έχουμε τώρα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά έτσι, τις υπόλοιπες επαφές που είχε κατά την χθεσινή επίσκεψή του στην πόλη μας ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Εμείς θα πάμε σε πολιτική συζήτηση με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιάννη Στέφου. Καλησπέρα κύριε Στέφου, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα κύριε Στάφου και εγώ ευχαριστώ. Καλό φθινόπωρο. Βέβαια, εσείς έχετε επιστρέψει στα καθήκοντά σας αυτά του εκπαιδευτικού, κανονικά στη θέση σας. Έτσι, ετοιμάζεστε να ευχηθώ λοιπόν καλή σχολική χρονιά. Και σήμερα καλή σχολική χρονιά και στους μαθητές τις επόμενες ημέρες και στους αναπληρωτές που οι άνθρωποι διορίστηκαν χθες και σήμερα, 20.000 αναπληρωτές. Μια καλή πρακτική που ξεκίνησε το 2016 ακολουθείται. Είναι για πρώτη. Υπήρξαν βέβαια κάποιες καθυστερήσεις. Εντάξει, υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλά οι άνθρωποι θα είναι στα σχολεία τους την Τετάρτη που ξεκινάνε τα μαθήματα. Σημειώνω την καλή πρακτική, ωστόσο όμως δεν μπορώ να πω ότι ο αριθμός των 20.000 που πηγαίνουν αναπληρωτές είναι εξαιρετικά μεγάλος στο συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών και θα πρέπει η κυβέρνηση τάχιστα να εξετάσει το μόνιμο διορισμό αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και 17 χρόνια αναπληρωτές και είναι ντροπή, έσχος, όριδος. Πήγε να διορθωθεί κάτι με τη δική μας κυβέρνηση, ειδικά στην ειδική αγωγή, το ανέστειλε, τον έβαλε η νέα κυβέρνηση, κακός, πολύ κακός και μάλιστα ματέωσε και 10.500 στην ειδική αγωγή. Στη γενική. Οι αριθμοί που και αυτή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, διορίζει, μαρτυρούν το μεγάλο πρόβλημα στην παιδεία, το οποίο πρέπει να το ακουμπήσουμε και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι έφτασαν στους 37.000 οι αναπληρωτές. Πόσο πόσο είπατε? 37.000 νομίζω πέρυσι. 34.000-35.000. Γύρω στις 35.000. Διότι, ακούστε, είναι μεγάλος, τεράστιος οργανισμός η εκπαίδευση. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν εγκυμοσύνες, υπάρχουν ασθένειες. Όταν έχεις 140.000 εκπαιδευτικούς, είναι πολύ λογικό να έχεις ασθένειες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό και φτάνουν εκεί. Ξεκινάει η χρονιά με κενά. Στα Χανιά σας λέγω ότι διοριστήκαν αναπληρωτές. Στα Χανιά. Και σήμερα υπάρχει ανακοίνωση ότι λείπουν από αυτούς που πήγαν άλλοι 122. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Δηλαδή, εσείς, ρητορικό το ερώτημα. Πρέπει να υπάρξει λύση. Κακός. Πολύ κακός. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη δεν προχώρησε σε μόνιμους διορισμούς όπως είχαμε προγραμματίσει. Μάλιστα. Πώς βλέπετε έτσι την πορεία των πραγμάτων γενικότερα και την πορεία της κυβέρνησης και πώς θα τη σχολιάζετε, κύριε Στέφο? Βέβαια, περιμένουμε. Φαντάζομαι όλοι περιμένετε και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε και τι θα πει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Από τη φύση του χαρακτήρα μου είναι άνθρωπος ο οποίος περιμένω. Δηλαδή, έχω πολύ υπομονή. Είμαι δάσκαλος, ξέρετε, και είδατε που είπατε πριν γυρίσει στο σχολείο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος. Θα έχω τα παιδιά μου, τους μαθητές μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ να κρυφτώ κάπου αλλού σε ένα γραφείο, δεν σκέφτηκα να αποσπαστώ στο κόμμα μου. Ακούστε, έχω λοιπόν υπομονή εξαιτίας του επαγγέλματος. Ωστόσο όμως, πόσο υπομονή να κάνω κι εγώ ο άνθρωπος. Περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Περιμένω να θα πει για το αφορολόγητο. Περιμένω για να πω για πράγματα τα οποία θεσμοθετήσαμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Τι θα πει για το πλεόνασμα?
Τι θα πει. Ναι, αλλά υπάρχουν θετικά μηνύματα όμως. Βλέπετε ότι μηνύματα. Ακόμη και η κυρία Λαγκάρτ, ας πούμε, συμφωνεί. Αυτή τη στιγμή είναι θετική. Η κυρία Λαγκάρτ προφανώς ερωτεύτηκε για αυτόν τον κύριο Μητσοτάκη, όπως πολλοί άλλοι σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, όμως, δεν φαίνεται ότι τα ελλείμματα θα μειωθούν και δεν έχει πρόθεση η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που είχε από την προηγούμενη κυβέρνηση και το μαξιλάρι των 35 και δισεκατομμύριων να διεκδικήσει χαμηλότερα ελλείμματα. Χαμηλότερα ελλείμματα πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει. Περίπου 2 δισεκατομμύρια διαθέσιμα για να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Δεν θέλει να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Δεν θέλει, ειλικρινά σας λέω. Θέλω να υγειάσω και δεν μπορώ. Ήδη στα εργασιακά έχουμε τεράστιες μεταβολές προς όφελος της εργοδοσίας και σε βάρος των εργαζομένων. Αλλά και σε ζητήματα της παιδείας, βλέπω, ακούω την κυρία Κεραμίως, την οποία τη γνωρίζω και προσωπικά 5 χρόνια, έτσι. Συνεργαστήκαμε σε όλες τις επιτροπές. Σε όλες τις επιτροπές 5 χρόνια. Φοβερά πράγματα. Σήμερα χτύπησε για την ιστορία. Να μας πει η κυρία Κεραμίως, η οποία είναι υπουργός επί της παιδείας, ένα βιβλίο ιστορίας από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο που δεν εξυψώνει την εθνική συνείδηση. Ένα μάθημα ιστορίας. Ποιο μάθημα δεν καλλιεργεί την εθνική συνείδηση. Τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει να κάνει η κυρία Κεραμίως, η οποία είπε ότι εμείς θέλουμε τα μαθήματα ιστορίας να ανεβάζουν το εθνικό φρόνημα και την εθνική συνείδηση, έτσι όπως λέγει το άρθρο κλπ. 16, συμφωνούμε. Αλλά να μην κάνουν κοινωνική ιστορία τα παιδιά, να μην ξέρω τι σημαίνει οι αγώνες του λόγου για δημοκρατία, για ελευθερία, για ψωμί, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τι είναι το Κλελέρ για παράδειγμα. Ότι το 1821 είχαμε μια μεγάλη εθνική επανάσταση να διώξουμε τον κατακτητή. Αλλά θέλαμε και καλύτερες συνθήκες ζωής. Θέλαμε να μοιράσουμε τα εθνικά κτήματα στους φτωχούς. Να μην τα ξέρουμε αυτά, να μην τα μάθουμε. Σας λέγω ότι δεν πάνε καλά, κατά τη γνώμη μου. Και δεν πάνε πολλά πράγματα καλά. Σήμερα είδα ότι το φάρμακο, τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, τα πολύ αυτά ακριβά φάρμακα θα μοιράζονται από τις ιδιωτικές κλινικές. Γιατί είχε τα φαρμακεία. Ωραία. Το φαρμακείο το οποίο δεν το θέλουμε γιατί έχει καθυστερήσεις, έχει ουρά, περιμένουμε κλπ. Και ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Δεν το δέχομαι, αλλά για την οικονομία της ζήτησης να το δεχτούμε. Γιατί λοιπόν αυτά τα φάρμακα να μην τα μοιράζονται από τα φαρμακεία, θα τα πληρώνονται και οι μεν και οι δε. Κοιτάξτε, γενικώς υπάρχει μια επικοινωνιακή καταιγίδα προς τον ελληνικό λαό και ξαφνικά μέσα σε 2 μήνες από εκεί που ήμασταν στο χάος γίναμε Ελβετία. Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος, με συγχωρείτε. Κανείς δεν είναι. Κανείς, σε κανένα κόμμα. Και να σας πω κάτι άλλο. Από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση το 30% να αλλάξει ποτέ. Είναι μπετοναρισμένοι άνθρωποι, είναι εκεί, είναι σε αυτόν τον χώρο πολιτικά, συναισθηματικά, παραδοσιακά, ιδεολογικά. Υπάρχει όμως ένα άλλο κομμάτι ανθρώπων που τους κοροϊδέψανε με τη Μακεδονία, με τη μεσαία τάξη, με τις φοροελαφρύνσεις και ξαφνικά καπελώθηκαν οι αγρότες με 10% αύξηση στο ρεύμα μαζί με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Δεν είμαστε μεσαία τάξη τώρα, τι είμαστε. Θετικά δεν ακριβώς. Έχουμε καθόλου σημεία, κύριε Στέφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θετικά σημεία. Okay. Μας φαίνεται πάρα πολύ. Το μόνο θετικό το οποίο το αναγνωρίζω είναι ο διορισμός πολλών αναπληρωτών, γιατί έχω το θάρρος να λέω την αλήθεια. Το γεγονός ότι μειώθηκε ο ΕΝΦΙ από φέτος δεν είναι θετικό. Ο ΕΝΦΙ, κυρία Σταύρου, θεσμοτήθηκε. Εγώ τον ψήφισα. Και εγώ. Ναι, από αλλά τη δική μας κυβέρνηση. Ο ΕΝΦΙ. Δεν τον εφαρμόσατε. Μα δεν προλάβαμε να τον εφαρμόσουμε. Γιατί πώς να τον εφαρμόσουμε, αφού ο ΕΝΦΙ τώρα έρθει. Θα σας ρώταγα και για την άρση των capital controls, θα μου πείτε ότι και εσείς ήσασταν έτοιμοι, αλλά δεν το κάνατε. Για τα capital controls δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ. Το είπε ο κύριος Κακλαμάνης με κάθε ειλικρίνη. Ότι ξέρετε, το 75% έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, προετοιμάστηκε και το 25% έγινε τώρα. Αυτά είναι γνωστά. Δεν κοροϊδεύεται κανένα πια. Και τη συμφωνία των Πρεσπών εμείς την κάναμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία σκοτώνεται ότι θα την εφαρμόσει οπωσδήποτε γιατί είναι καλή για την Ελλάδα. Ο βουλευτής της, ο κύριος Συρίγος, πανεπιστημιακός, ο οποίος έγινε διάσημος για τα αλλοπρόσωπα που έλεγε επί της συμφωνίας πριν τις εκλογές, σε εκδήλωση που κάνα πάνω στην Καστοριά, παρόντων και των υπολείπων βουλευτών της περιοχής, είπε ότι κοιτάξτε, καλώς έγινε η συμφωνία. Διότι αν δεν γίνονταν συμφωνία να την πούμε Βόρεια Μακεδονία, θα τη λέγανε σχεδόν Μακεδονία, de facto. Το είπε. Το είπε. Σε δημόσια θέα και σε δημόσιο λόγο. Θυμάστε τι έλεγαν πριν τις εκλογές όλοι αυτοί. Ότι είμαστε προδότες, ότι πουλάμε την ιστορία μας, ότι πουλάμε τη Μακεδονία. Και δώσ' του ξεσηκώναν τον κόσμο. Και δώσ' του. Τελικά είναι καλή η συμφωνία εφόσον τηρηθεί. Μα θα τηρηθεί. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί ερωτηθείς ο κύριος Βαρβιτσιώτης τι θα πράξει η χώρα μας η Ελλάδα αν ζητηθεί από τη χώρα μας θέση και άποψη στις ενταξιακές προοπτικές στο ΝΑΤΟ. Και είπε ο άνθρωπος ότι βεβαίως αφού θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα, εμείς θα συνενέσουμε. Το αυτονόητο είπε. Δεν τράπηκε όμως
να πει ότι ξέρεις εγώ. Είχα άλλη θέση πριν. Έλεγα άλλα πράγματα. Κάπως έτσι έφτασε η Νέα Δημοκρατία στο ποστό που έφτασε και τώρα θα είναι η περίοδος που σιγά σιγά θα αρχίσει να θερίζει τους καρπούς της. Φώναζε για την ασφάλεια η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ασφάλεια στη χώρα. Υπάρχει αστυνόμευση. Και προχθές ληστέψαν τον αντιπρόεδρο της Βουλής στο Σύνταγμα. Ναι ή όχι. Ναι. Ναι. Αυτά θα γίνονται, γινόντουσαν και θα γίνονται πάντα. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτά όμως τα εκμεταλλεύτηκε μέσα από τα μέσα που είχε, μέσα εννοώ τα δημοσιογραφικά, όχι εσάς. Με τόσο, θα έλεγα, ευγνώμων που δίνεται λόγω και μας δίνεται και εξακολουθείτε να δίνεται να μιλάμε, που πραγματικά είστε μία όαση για το δικό σας κανάλι και εσείς προσωπικά μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Όλα αυτά όμως περάσαν στον κόσμο, σε ένα 10% του κόσμου, τους κορόιδεψαν καλά-καλά, τους άρπαξαν την ψήφο και τώρα θα τους αρπάξουν και τα υπόλοιπα. Μέσα από αυξήσεις, μέσα από μη κοινωνικές πολιτικές, μέσα από το αφορολόγητο. Για να δούμε πώς ήταν το αφορολόγητο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς. Είμαι πολύ περίεργος. Με αγωνία περιμένουμε αύριο τις εξαγγελίες. Αλήθεια σας λέω. Έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Όσο για το πλεώνασμα, είναι γεγονός ότι για το 19 και το 20 και το 21, με συγχωρείτε, θα παραμείνει υψηλό. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο επί Σαμαρά 4,5%, αλλά είναι πολύ υψηλό. Έχει δυνατότητα να το κατεβάσει. Να δούμε πόσα κότσια έχει να το κατεβάσει. Μακάρι να το κατεβάσει, γιατί σας είπα ότι πρακτικά θα εξοικονομήσει πόρους ύψους 1.800.000.000 και ενδεχομένως αυτοί οι πόροι δεν θα πάνε εκεί που μάλλον υποψιάζουμε ότι θα θέλει να τους καναλιτσάρει αυτή η κυβέρνηση, αλλά θα πάνε και σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη για κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Είχαμε στρώσει την κατάσταση, το ξέρουν οι πάντες, αποφύγαμε τη χρεοκοπία, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Δεχτήκαμε ένα ανηλαιή πόλεμο. Είμαστε περήφανοι για ό,τι καταφέραμε. Τα καταφέραμε όλα. Εντάξει. Δεν τα καταφέραμε όλα, αλλά καταφέραμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, να περιορίσουμε τα ελλείμματα, να αφήσουμε ένα τεράστιο ποσό δισεκατομμυρίων ασφάλεια σε αυτή την κυβέρνηση και βγαίνουμε στον κόσμο με το κεφάλι ψηλά. Ειλικρινά σας λέω. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι θα είναι εκτεθειμένοι από εδώ και πέρα είναι οι κυβερνώντες, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν αυτά που λέγανε. Μέχρι στιγμής με τις αυξήσεις στη ΔΕΗ, μόνο αυτό δεν συνέβη. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί ο κύριος Χατζηδάκης. Οι ευθύνες βέβαια καταλογίζονται σε εσάς. Γιατί για το γεγονός ότι γιατί δεν προσέξατε τη ΔΕΗ, σε εσάς και δεν εννοώ προσωπικά, όχι, ενώ στην προηγούμενη και κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά είμαι στην κυβέρνηση. Έτσι, πώς ότι δεν προσέξατε. Δεν δόθηκε ιδέως προσοχή στην ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε δει, η ΔΕΗ καταρχάς είναι μια ανώνυμη εταιρεία, εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιούται να μιλάει, διότι χρωστάει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από λογαριασμούς της. Υπάρχει επιχειρηματίας ο οποίος χρωστούσε 100 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, συμφωνήσε να πληρώσει 30 εκατομμύρια και δεν πήρε τίποτα και με ευθύνη ενδεχομένως και δική μας τα προηγούμενα χρόνια. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ ανεβάζει τιμολόγια τα δικά της, θα διώξει παρόχους σε ιδιωτικές εταιρείες. Το γνωστό παιχνίδι που παίζεται. Το ζήσαμε στην Ελλάδα επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον ΟΤΕ. Και πουλήθηκε ο ΟΤΕ. Δεν πέσανε οι υπηρεσίες του ΟΤΕ. Το ζήσαμε την Ολυμπιακή και πουλήθηκε η Ολυμπιακή. Αν θέλει να ταξιδέψει ένα Αθήνα Γιάννα, δεν το φτάνει 250 ευρώ, αλλά ρετούρ. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή. Αλλά και με την Ολυμπιακή δεν ήταν καλύτερες οι τιμές. Όχι, ήταν πιο καλές τιμές. Οι τιμές με την Ολυμπιακή ήταν καλύτερες. Για πολλούς λόγους. Ναι. Η Ολυμπιακή όμως κόντεψε να σταματήσει και τα δρομολόγια για τα Γιάννενα. Η Ολυμπιακή χρεοκόπησε για άλλους λόγους, κυρία Σταύρου. Μια κακή διαχείριση, μια άθλια διαχείριση με πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι χρειαζόταν και μισθούς υπέρογκους και σπατάλι. Και πουλήθηκε. Αλλά να ξέρουμε τι έγινε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ετοιμάζουν είναι πόλεις της ΔΕΗ. Και θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τους δύο τελευταίους μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πιο φιλική η παρούσα κυβέρνηση στις επενδύσεις, κύριε Στέφο, αμφισβητή. Θα το δούμε. Η επένδυση στο ελληνικό, η οποία θα γινόταν μέσα σε ένα 24ωρο, δεν έγινε. Εντάξει. Ίσα-ίσα, πρώτη και εκεί φαίνεται ότι επιχειρούνται να καταπατηθούν
και σε ζητήματα που έχουν σχέση με τον υγεία λόγο, με αυτό που πάει να φέρει το νομοσχέδιο τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι θα τηρηθεί ό,τι έχετε υπογράψει εσείς. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε διάφορα πράγματα. Όπως είπε για την Greta Farm και έφαγε τα μούτρα του. Ως πολλής που είναι πάντα έτσι και large, όταν τον επισκέφθηκαν, του είπε: είστε καλά, εγώ εδώ πριν τις εκλογές. Θα σας σώσω. 800 εργαζόμενοι πάει κατά τον άλλο κόσμο η εταιρεία. Δεν είναι σοβαρή η κυβέρνηση και η σοβαρότητα σας απεδείχθηκε προχθές με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, όταν έκανε μια γκάφα ολκής, τεράστια γκάφα, ο κ. Μητσοτάκης, από όποιος το συμβουλεύει. Όταν μάλιστα πρέπει να γνώριζε, να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης το 2014 ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός του, είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δανεισμό των μαρμάρων το 2014. Διότι δημιουργούμε de facto κατάσταση προς όφελος των Άγγλων, του Βρετανικού Μουσείου. Και επίσης το έκανε αυτό το 2019 πρόσφατα ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, ο κ. Πατερμαλής, ο οποίος είπε ακριβώς τα ίδια. Και έρχεται τώρα ο Πολύς Μητσοτάκης και τι λέει, κάνουμε μια λέγη για τα δανειστούμε. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, αυτός είναι πρωθυπουργός της χώρας. Και είναι μεγάλες οι γκάφες που κάνει. Και πρέπει να είναι προσεκτικός, διότι γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι με όλα αυτά. Και να μην σταματήσω στο πόσο λειτουργήσε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στην Γερμανία, διότι ήταν τον Κινέζο πρωθυπουργό σήμερα να είναι όρθιο στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Κίνας. Κυρία Μέρκελ, για λόγους που έχουν σχέση με την υγεία της, είναι καθήμενη. Σηκώθηκε ο Κινέζος, δεν έκανε τον Κινέζο, σε εισαγωγικά. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι τα μέσα ενημέρωση ασχολούνται με το πώς κάθεται ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Διαρκώς, πώς δίνεται ο κύριος Τσίπρας, πώς δίνεται η γυναίκα του κύριου Τσίπρα, πώς δίνεται ο κύριος Στέφος. Τι να θυμηθώ το πρώτο διάστημα στη Βουλή. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εκτίθενται εξαιτίας ακριβώς της προηγούμενης στάσης τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα πώς προχωρούν, κύριε Στέφο, γιατί έχετε μπει σε μια φάση έτσι. Τι? Αναδιοργάνωση. Λοιπόν, άκουσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα. Γιατί το λέτε το τι, τι θα σας έλεγα. Πού να ξέρω τι θα μου λέγατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σταύρη, είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Ένα μεγάλο κόμμα και πλέον αυτό το κέρδισε με το σπαθί του. Πήρε ποσοστό περίπου 32%. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Αλλά αν θελήσει αυτό το ποσοστό να το κρατήσει και να το αυξήσει πάρα πολύ, θα πρέπει με προσεκτικά βήματα, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, ο ριζοσπαστικός αριστερός χαρακτήρας του, να συνομιλήσει με ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις της κοινωνίας, έτσι όπως ακριβώς αυτή η συζήτηση άρχισε στο γαλάτσι. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν τεράστια περιθώρια. Ωστόσο όμως, και η συλλογικότητα του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διασφαλιστεί, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν ο ουσιαστικός και ηγετικός ρόλος του Αλέξη του Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να επιτραπεί να καπελωθούν αυτές οι διαδικασίες, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από μηχανισμούς που ενδεχομένως λειτουργούν και δρούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από κανένα. Αυτό πρέπει να γίνει ανοιχτά, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί, πλατιά στην κοινωνία, χωρίς αναστολές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς φόβους. Όποιος θα έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει ούτε για πλάκα, ούτε για να καθίσει. Αν θα έρθει και δεν του αρέσει, θα φύγει από μόνος του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε εμείς τον έλεγχο τι και πώς. Και πάντα μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα έρχονται ενδεχομένως ύποπτα να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες. Συνέβαινε πάντα και συμβαίνει στους χώρους αριστεράς, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει στην κοινωνία, συνδιαμορφώνει το πρόγραμμά του με τις κοινωνικές προοδευτικές δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού και της αριστεράς και με αυτές τις δυνάμεις θα πορευτεί στις επόμενες εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Κοιτάξτε, είναι μονόδρομος για το ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύξει τη δυναμική του ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσει να αναχαιτήσει αυτό που έρχεται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και τα άσχημα δεν τα είδαμε ακόμη. Στα εργασιακά ήδη δείξαν τα δόντια τους, σκοτώθηκαν να νομοθετήσουν αμέσως, αλλά παντού βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο να κατεδαφίσουν ό,τι κοινωνικό μέτρο μπορέσαμε 4 και πλέον χρόνια να ψηφίσουμε.
Μάλιστα. Θα τα βλέπουμε όλα αυτά. Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε, κύριε Στέφο. Θα σχολιάζουμε, θα ακούσουμε φυσικά και τον Πρωθυπουργό αύριο. Θα ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι θα ανέβετε στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και θα πάω στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Σαββατοκύριακο. Θα πάω γιατί και εγώ θέλω να πάω και θα συναντήσω παλιούς μου συντρόφους που χαθήκαμε το τελευταίο διάστημα. Σας λείπει πολύ. Ξέρετε πολύ καλά. Ακούστε να σας πω κάτι. Καταρχήν η Βουλή δεν είναι εκτίμα μου. Σίγουρα, εντάξει. Η καθημερινότητα στην Βουλή. Ούτε, ούτε αυτό, γιατί έχω πολύ καλή καθημερινότητα και τώρα. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι είμαι βαθιά οριοθετημένος άνθρωπος. Έδωσα τον αγώνα μου, πήγα καλά. Ήθελα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η κυβέρνηση, να συνεχίσει το έργο του. Αλλά ειλικρινά σας λέω ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Πολιτικά είμαι παρόν, είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς από το φθινόπωρο θα είμαι πολύ πιο ενεργός. Πάντοτε το καλοκαίρι καθόλου δεν χάθηκα, ας πούμε, από τον κόσμο. Θα συζητάμε, θα εξακολουθώ να κάνω περιοδίες και να συναντώ ανθρώπους στην πόλη και στα χωριά. Διότι πρέπει να συνομιλήσεις με τους ανθρώπους, να ακούς και το σφιγμό, να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία. Έχω εγώ μία άποψη για το πώς είναι η κυβέρνηση, αλλά η άποψη αυτή η οποία ενδιαφέρει είναι η άποψη της κοινωνίας. Μέχρι στιγμής αυτά που σας λέω δεν λέω από μόνος μου. Υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία και είναι προβληματισμένοι. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι νεοδημοκράτες, βαθιά προοδευτικοί όμως, εντάξει. Όσο και αν αυτό φαίνεται οξύμορο, υπάρχει, που πραγματικά προβληματίζονται για το πώς λειτουργεί πλέον και πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το κόμμα συντηρητικοποιείται πάρα πολύ. Πήγε προς τα ακροδεξιά, πολύ άσχημα προς τα ακροδεξιά. Οι θέσεις της κυρίας Κεραμέως για τα ζητήματα παιδείας είναι επικίνδυνες. Αποφάσισε η ανεξάρτητη αρχή να μην αναγράφει το θρήσκευμα. Άλλα λέει και Κεραμέως. Βγήκε ο Σπυλιοτόπουλος, Νέα Δημοκρατία, και λέει: κοιτάξτε, να είμαστε σοβαροί. Θέλω να σας πω ότι δεν δίνει καν την αίσθηση ενός κοσμικού κράτους τις ζητήσεις πολλές φορές στο πώς εκφέρεται ο πολιτικός λόγος των υπουργών της. Είναι σοβαρά ζητήματα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Δηλαδή, τα ζητήματα δημοκρατίας δεν είναι δευτερευούς σημασίας από τα ζητήματα της οικονομίας. Κάνανε μία εισβολή προχθές στα Εξάρχεια, δεν τους βγήκε σε καλό. Τώρα ανακαλύψανε το προσφυγικό είναι αποτέλεσμα γεωπολιτικών συνθήκων. 1500 άτομα πέρασαν μέχρι τα τελευταία διάστημα στη Μυτιλίνη. Τα λέγαμε εμείς αυτά. Δεν είναι αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να το διαχειριστεί. Είναι ευρωπαϊκό θέμα. Τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Τώρα το ανακαλύπτουν. Καταργήσαν όμως το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Βέβαια. Το καταργήσανε. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Θα τα γεμίσανε οι δομές στο εσωτερικό της χώρας. Πάλι θα τρέχουμε να συστηρίξουμε αυτές τις δομές οι πολίτες όπως το κάναμε στο παρελθόν. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Είμαστε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φύλης. Όπως αρμόζει στους ανθρώπους. Καταλάβατε. Αυτά τώρα που κλήθηκαν να τα αντιμετωπίσουν, τα βλέπουν καλύτερα. Πάντα από μέσα τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Στέφο, για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Ελπίζω να το πούμε σύντομα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, θέματα όπως η μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, οι οδικές υποδομές, ο συντονισμός των ενεργειών των φορέων αλλά και η κατάργηση του τέλους διαμονής στέθηκαν στον Υπουργό Πολιτισμού από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιαρίνων. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι δήμαρχοι του νομού, θέτοντας επιμέρους ζητήματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, όπου είχε την δυνατότητα να συναντηθεί με την διοικούσα του Επιτροπή, αλλά και με τους δημάρχους του νομού Ιωαννίνων, ήταν ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψης που πραγματοποίησε στα Γιάννενα ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, και ο Υφυπουργός Μάνος Κόνσολας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Δημητρίου, στάθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης των οδικών αξώνων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ως προαπαιτούμενο της ανάπτυξης αλλά και της αύξησης του τουρισμού, στην βελτίωση των υπαρχόντων εσωτερικών οδικών δικτύων, καθώς και στο σχεδιασμό νέων αξώνων, όπως είναι η σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κακαβιά μέσω της συνέχισης της Ιόνιας Οδού. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη επαναξιολόγησης του τουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία του ως ενιαίου, σημειώντας πως η σημερινή διαχείριση είναι λάθος. Και αυτό γιατί η
σήμερα υπάρχουν πολλές αποσπασματικές ενέργειες που δεν συνδυάζονται, αντιπροτείνοντας ένα διευρυμένο περιφερειακό συμβούλιο από φορείς και δήμους για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παρακολούθηση όλων των ενεργειών της διαφημιστικής προβολής αλλά και του τουριστικού σχεδιασμού. Τέλος, ζήτησε την συμβολή του Υπουργού Τουρισμού στην κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης, το οποίο, όπως είπε, λειτουργεί αρνητικά κυρίως στις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ωφέλη που θα υπάρξουν από την μείωση της φορολογίας, δεδομένου πως θα υπάρξει αύξηση των εσόδων και κυρίως νέες επενδύσεις. Σε μια περιοχή που φαντάζομαι από τις επισκέψεις που κάνατε έχετε ακούσει αρκετά πράγματα, θα δράτω τις ευκαιρίες να σας πω και εγώ δύο-τρεις κουβέντες για τα προβλήματα που θεωρούμε εμείς ότι έχει ο τουρισμός στην Ήπειρο. Το πρώτο πράγμα που έχουμε εισπράξει εμείς είναι ότι ο τουρισμός στην Ήπειρο είναι ένα προϊόν που το διαχειριζόμαστε λάθος. Το διαχειριζόμαστε με πάρα πολλά κομμάτια. Ένα κομμάτι από το γενικό τομέα, ένα κομμάτι ο τουρισμός των μεγάλων ξενοδοχείων, ένα κομμάτι ο τουρισμός των εγγεζωμένων δωματίων, άλλο η θάλασσα, άλλο το βουνό. Αυτά όλα θα πρέπει να τα κάνουμε ένα προϊόν. Εάν δεν γίνει ένα προϊόν να συνδέσουμε πρωτογενή παραγωγή με κατελημένα τοπικά προϊόντα υψηλής αξίας, ορεινός όγκος και θάλασσα με τα υπέρ της και τα κατά της, τότε η Ήπειρος έχει να κάνει πάρα πολλά βήματα. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, είναι μια προσπάθεια που πρέπει να βοηθήσει το κεντρικό κράτος. Οι φορείς είμαστε στη διάθεσή σας και οι δήμαρχοι φαντάζομαι που είναι εδώ, να μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Χρειάζονται όμως και δύο-τρεις βασικές προϋποθέσεις. Η μία είναι οι υποδομές. Θα πρέπει επιτέλους να τελειώσουν οι οδικοί άξονες να φτάσουν στην Κακαμπιά. Εγώ για πρώτη φορά δεν ξέρω να συμφωνήσουν οι δήμαρχοι. Θα μιλήσω για τον οδικό άξονα σύνδεσης Δυτικής Μακεδονίας Κόνιτσας-Ζουμέρκα για να φέρει και τη σύνδεση των ορεινών όγκων. Κάτι που παλιότερα υπήρχε στα σχέδια και στα πλάνα και δεν ξέρω γιατί έχει σταματήσει. Και να πάμε και λίγο σε πιο επαγγελματικά θέματα. Θέλω να δείτε ξανά το τέλος που πληρώνουν οι πελάτες στην διανυκτέρευση. Αυτό το μισό ευρώ, το ένα ευρώ, τα πέντε ευρώ, που λίγο αρχίζουν να γίνονται πάρα πολλά. Τη στιγμή που έχουμε φόρους, είτε έμεσους είτε άμεσους, σε όλο τον τουρισμό και στο φαγητό και στη σύντηση, θα πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν είναι υποκριτικό. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε και χωρίς αυτό. Ζητήματα μείωσης της φορολογίας αλλά και επιτάχυνσης και αξιολόγηση των διαδικασιών επιχειρηματικών σχεδίων και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έθεσαν από την πλευρά τους ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μίτσης αλλά και ο β' αντιπρόεδρος κ. Παπαρούσης. Έχουμε πολύ μεγάλη υπερφορολόγηση, το οποίο πρέπει να το δείτε, πολύ δε περισσότερο για την περιοχή μας που έχουμε πάρα πολλές ατομικές επιχειρήσεις, για να μην πω σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πολλές ατομικές επιχειρήσεις. Πρέπει να δούμε το θέμα της φορολογίας, γιατί οι συντελεστές παραμένουν οι ίδιοι. Ναι μεν, αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι για μέχρι 10.000 ο συντελεστής θα μειωθεί στο 9%, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει τους επαγγελματίες, τους ενεργεία που δηλώνουν κάποια σχετικά εισοδήματα μεγαλύτερα, έστω και 11.000 που λέει ο λόγος κλπ. Δεν τους περιλαμβάνει. Πρέπει να το δείτε το θέμα αυτό σε συνεργασία με τον κύριο Πρωθυπουργό. Όπως επίσης αφήνεται απ' έξω τελείως ένα κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από 20 μέχρι 40.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσω της επίσκεψης της δικιάς σας να νιώσουν οι υπηρώτες επιχειρηματίες ότι ο καινούργιος υπουργός του τουρισμού είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας. Το επιμελητήριο εκπροσωπεί 15.000 επιχειρήσεις στο νομό Ιωαννίνων. Η πλειονότητα από αυτές τις επιχειρήσεις είναι είτε στον τριτογενή τομέα με κορονίδα τον τουρισμό, είτε στον αγροτικό τομέα. Όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, αυτά πρέπει να τα δούμε ως ενιαίο σύνολο. Δύο σημαντικά έργα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το σύστημα υγραερίου για τις ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων, αλλά και η εγκατάσταση του νέου αξιονικού τομογράφου 64 τομών μπαίνουν στην τελική ευθεία με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος φθινοπόρου. Στο μεταξύ, κλιμάκιο των κτηριακών υποδομών ΑΕ πραγματοποίησε αυτοψία και έχει παραλάβει όλα τα απαιτούμενα σχέδια του χώρου, ο οποίος και θα διαμορφωθεί για την εγκατάσταση του PET-CT. Το τέλος του φθινοπόρου είναι ο χρονικός ορίζοντας που θέτει η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τόσο για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης και διαχείριση υγραερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, όσο και για την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου αξιονικού τομογράφου 64 τομών.
Σε ό,τι αφορά το σύστημα υγραερίου, πρόκειται για ένα έργο που έρχεται από τα παλιά, αντιμετώπισε πολλά εμπόδια, όπως είναι οι τρεις άγωνοι διεθνείς διαγωνισμοί, με τη διοίκηση του νοσοκομείου, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα να αναδεικνύει ανάδοχο στο έργο. Μια επένδυση προϋπολογισμού 430.000 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τη Συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου και αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων άνω των 700.000 ευρώ το χρόνο στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα θα μειωθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικοί ρήποι, όπως τόνισε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βασίλης Τσίκαρης. Το νοσοκομείο μας έχει την τύχη να προμηθεύεται έναν αξονικό τομογράφο 64 τομών. Από τους λίγους που θα προμηθευτούν, νομίζω είναι πάρα πολύ λίγα τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Γιάννηνα, που θα προμηθευτούν τέτοιους αξονικούς τομογράφους. Παρόλο που ο διαγωνισμός ήταν κεντρικός, στην ουσία χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Ο προϋπολογισμός του για το δικό μας νοσοκομείο είναι της τάξης των 822.690 ευρώ, ένα ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε 5 ισόπουσες ετήσιες δόσεις και ήδη ως νοσοκομείο έχουμε πάρει και έχουμε εγκρίνει και τα κονδύλια που απαιτούνται προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος που θα υποδεχθεί το νέο αξονικό τομογράφο. Αυτές οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη μετράει ο χρόνος και για τη διαμόρφωση του χώρου αλλά και για την προμήθεια του αξονικού που είναι γύρω στις 3 μήνες, συνολικά και τα 2. Άρα μέσα στο φθινόπωρο βελπιστούμε ότι θα έχουμε θέση σε λειτουργία το νέο αξονικό τομογράφο. Η πολιτική της διοίκησης ήταν να κρατήσουμε και τον παλιό αξονικό τομογράφο που έχουμε εδώ πέρα έτσι όσο τουλάχιστον μπορούμε, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βγάζει αρκετές βλάβες και να δημιουργεί προβλήματα στο νοσοκομείο. Πιστεύουμε όμως ότι και θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό να τον διατηρήσουμε στη ζωή προκειμένου αφενός να ξεμπλοκάρουμε την αναμονή που υπάρχει για την λήψη αξονικών τομογραφιών και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Και το δεύτερο στοιχείο που μας οδηγεί σε αυτή την λύση είναι το να χρησιμοποιήσουμε το νέο αξονικό τομογράφο, ο οποίος διαθέτει πάρα πολλές δυνατότητες, έτσι ώστε να αναπτύξουμε νέα ιατρικά πεδία εφαρμογών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ανάμεσα σε αυτό θα μπορούσα να αναφέρω για τα εγκεφαλικά, για τα διάφορα ζητήματα, θέματα, ιατρικά θέματα τα οποία οι νευροχειρούργοι, οι ακτινολόγοι έτσι μπορούν περαιτέρω να αναπτύξουν. Θα συνέβαλε ταυτόχρονα στην ανάπτυξη αυτό που ονομάζουμε έτσι, το Stroke Center, θα συνέβαλε ένας τέτοιος αξονικός σημαντικά. Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα εγκατασταθεί ο νέος αξονικός τομογράφος σε 64 τομών, για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου υπεγράφει ήδη από την διοίκηση με την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση. Υπενθυμίζεται πως ο νέος αξονικός τομογράφος έχει προϋπολογισμό 822.960 ευρώ με το ποσό να διατίθεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η ενίσχυση του εξοπλισμού με τον νέο αξονικό αναμένεται να μειώσει σημαντικά την αναμονή που παρατηρείται, ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αναπτύσσοντας νέα ιατρικά πεδία εφαρμογών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Χρειάστηκε πολλές φορές να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός. Έχει σημασία να πούμε ότι έχουμε βγει 3 φορές σε διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί άγωνοι και τις 3 φορές, παρόλο που τελευταία και έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό και ταυτόχρονα έτσι είχαμε καταφέρει να το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τη βοήθεια και της Περιφέρειας Ηπείρου. Η προσπάθειά μας συνεχίστηκε από τη στιγμή που κηρύχθηκαν άγωνοι διεθνείς αυτοί διαγωνισμοί, ζητώντας από την ΚΤΥΠ, Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, είναι η νέα εταιρεία, ο νέος οργανισμός όπου ανήκει στο δημόσιο, παρόλο που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ζητήσαμε λοιπόν από εκεί, από το ΜΑΤΙ γενικά, να προσπαθήσει
να μας υλοποιήσει αυτό το έργο. Και στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω γιατί, έτσι σκοντάψαμε, δεν βλέπαμε να προχωράει, βλέπαμε το έργο να καρκινοβατεί. Οπότε ως Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσαμε ότι θα προχωρήσουμε από τη στιγμή που έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, να προχωρήσουμε με ανάθεση του έργου μέσω διαπραγμάτευσης, μια διαδικασία που αξιοποιείται πολλές φορές. Παρόλο που το νοσοκομείο ήταν η πρώτη φορά στην ουσία που το χρησιμοποιούσε αυτό το μέτρο. Εκτιμήσαμε ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί το όφελος για το νοσοκομείο είναι τεράστιο. Αρκεί να πω ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 430.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή, αν εγκατασταθεί, το νοσοκομείο θα έχει ένα όφελος πάνω από 700.000 ευρώ το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι η απόσβεση αυτής της επένδυσης είναι μέσα σε μισό χρόνο. Σε αυτό να προσθέσει κανείς ότι πραγματικά θα έχει και σημαντική μείωση των ρήπων από την πλευρά του νοσοκομείου, γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιεί πετρέλαιο ως καύσιμο. Στις υπηρεσίες τρέχουμε και στόχος μας είναι μέσα στο, γιατί αν αρχίσουν οι βροχές αυτό θα δυσκολέψει, γιατί απαιτεί και χωματουργικά έργα. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα πρέπει να έχουμε υλοποιήσει αυτό το έργο. Και υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που μας το επιβάλλει, γιατί οι νέοι ατμολεύητες που έχουμε πριν ένα χρόνο εγκαταστήσει στο νοσοκομείο και είναι της τάξης, μια επένδυση της τάξης των 600.000 ευρώ, έτσι, είχαν προβλεφθεί να λειτουργούν με υγραέριο. Αυτή τη στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν και με πετρέλαιο, αλλά μια συνεχή χρήση με πετρέλαιο έτσι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα για τους ίδιους ατμολεύτες και είναι κρίμα αυτοί έτσι να χρειαστούν συντήρηση η οποία θα είναι κοστοβόρα και πιθανά να βγάλουν και προβλήματα ακριβώς επειδή μέχρι τώρα δυνατούμε να το λειτουργήσουμε με υγραέριο. Τέλος, σε ό,τι αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του συγκροτήματος ιατρικού εξοπλισμού PET-CT, δηλαδή τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, αλλά και της μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκων, που εντάσσεται στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς νοσοκομεία της χώρας, ο κ. Τσικάρης έκανε γνωστό πως ήδη κλιμάκιο των κτηριακών υποδομών ΑΕ, κάνοντας αυτοψία στον χώρο όπου θα εγκατασταθεί το συγκεκριμένο σύστημα, προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός για την διαμόρφωση αυτού του χώρου. Έχει έρθει ήδη για την εγκατάσταση, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το έχει αναλάβει εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την πλευρά των κτηριακών υποδομών, η ΚΤΥΠ ΑΕ, που σας έλεγα προηγουμένως, οι κτηριακές υποδομές. Ήδη έχουν έρθει μηχανικοί, έχουν κάνει μια αυτοψία και ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί από την τεχνική υπηρεσία και παράλληλα πήραν όλα αυτά τα δικαιολογητικά, τα σχέδια που υπάρχουν για να μπορέσουν να σχεδιάσουν το έργο. Τα υπόλοιπα αργότερα. Οι ανακοινώσεις υπάρχουν δηλαδή και είναι σε καλό δρόμο και αυτή η διαδικασία τρέχει και εμείς από την πλευρά μας ενδιαφερόμαστε και συνεχώς προσπαθούμε όσο είναι εφικτό και ό,τι αφορά εμάς, έτσι προσπαθούμε να το τρέξουμε. Λοιπόν, και θα μείνουμε σε ιατρικού περιεχομένου συζήτηση. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Υπήρου στη Βιέννα τον καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας, τον κύριο Γιώργο Μακρυδήμα. Καλησπέρα, ευχαριστώ κύριε Μακρυδήμα που είστε εδώ. Αφορμή βέβαια ένα σημαντικό συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα με θέμα τον πρόωρο τοκετό. Η διοργάνωση είναι από την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων και στην Μαιευτική και Γυναικολογία σε συνεργασία με το Fetal Medicine Foundation και το τμήμα εμβιομητρικής ιατρικής της Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και σίγουρα νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον αφενός για τους ανθρώπους της δικής σας ειδικότητας, τους επιστήμονες της δικής σας ειδικότητας και όχι μόνο. Έχει ενδιαφέρον όμως το δικό του ενδιαφέρον και για τον κόσμο και γι' αυτό θεώρησα ότι είναι
και ιδιαίτερα σημαντικό έτσι να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, να προσελκύσουμε αν θέλετε και το ενδιαφέρον έτσι, επί των όσων θα συζητηθούν για δύο ημέρες. Θα είναι για τρεις ημέρες. Για τρεις ημέρες, 13, 14, 15. Μέχρι την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μου δίνεται να πω μερικά πράγματα. Το συνέδριο έχει θέμα, όπως είπατε, τον πρόωρο το ΚΕΤΟ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο πρόωρος τοχετός είναι η κύρια αιτία νεογνικής και παιδικής θνησιμότητας και νοσηρότητας. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι τα περισσότερα παιδιά τα οποία πεθαίνουν μέχρι την ηλικία των περίπου 5 ετών έχουν σχέση αυτή η θάνατη με συμβάντα που είναι ενδομήτρια και με τοχετό που έγινε, όπως λέει η λέξη, πριν την ώρα του. Ο πρόωρος τοχετός είναι αυτός που γίνεται πριν τις 37 εβδομάδες της κοίησης. Όσο πιο νωρίς γίνεται, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πτώσεις. Και όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου μας, υπάρχουν δύο είδη πρόωρου τοχετού. Ο ιατρογενής και ο αυτόματος. Θα τα δούμε όλα αυτά, να τα κάνουμε, να τα διευκρινίσουμε. Ναι. Πόσο σημαντικό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε κύριε Μακρυδήμα, από το πόσο σημαντικό τελικά είναι να διοργανώνονται τέτοιου είδους συνέδρια, έτσι, και σεμινάρια, γιατί θα υπάρξουν και πρακτικά σεμινάρια ουσιαστικά κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών. Και θα ήθελα έτσι να το σχολιάσουμε δεδομένου ότι εσείς είστε και εκλεγής πρόεδρος ουσιαστικά στην Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων, στη Μευτική και Γυναικολογία. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει μπει αρκετά ψηλά ο πύχης, κυρίως όλη αυτή η γνώση, να περάσει στους νέους επιστήμονες, αν θέλετε, έτσι δεν είναι, στους διαδόχους ουσιαστικά, τους δικούς σας. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων είναι καταρχάς η κύρια εταιρεία της ΜΕΦΤΚΙΚΙΣ σήμερα. Και αυτό γιατί είναι πολύ καλά κατανοητό ότι δεν υπάρχει σήμερα ΜΕΦΤΚΙ αλλά και γυναικολογία χωρίς υπερήχους. Αυτό που κάποτε έκανε ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια για πολλές γυναίκες εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, εξέταζε με τα χέρια του και καταλάβανε ότι το παιδί είναι εντάξει και συνήθως είχε δίκιο. Σήμερα το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο με τους υπερήχους. Αλλά χωρίς υπερήχους δεν μπορεί να υπάρχει μευτική. Η δική μας εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μευτική Γυναικολογία, είναι αυτή η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την εκπαίδευση, όπως είπατε, αλλά και τη θέσπιση κανόνων για τη σωστή άσκηση της υπερηχογραφίας και κατ' επέκταση της ειδικότητάς μας στην Ελλάδα. Και αυτό γίνεται βέβαια σε συνεργασία με διάφορες διεθνείς εταιρείες, με τις κύριες διεθνείς εταιρείες, αλλά και με το Fetal Medicine Foundation. Το Fetal Medicine Foundation είναι ένας από τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Βέβαια. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι έχουμε μια τόσο ισχυρή διεθνή οργάνωση να υποστηρίζει το συνέδριό μας. Γιατί σίγουρα η τεχνολογία είναι πλέον ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια σας, κύριε Μακρυδήμα, αλλά θα πρέπει να ξέρεις να την αξιοποιήσεις αυτή την τεχνολογία. Το ότι ο κάθε ένας μπορεί να έχει έναν υπέρηχο δεν σημαίνει ότι μπορεί να διαβάσει και έναν υπέρηχο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι όπως τα λέτε. Και είναι μια ιστορία που πάντα μου αρέσει, ότι πριν από περίπου 20 χρόνια και κάτι, είχαμε στο νοσοκομείο μας ένα πολύ καλό υπερηχογράφο. Ήταν από τους καλύτερους στην εποχή του, πριν από 25 χρόνια. Δεν είχαμε όμως την εκπαίδευση ώστε να το χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Όταν πήγαμε και αποκτήσαμε την εκπαίδευση, το μηχάνημα αυτό ήταν πλέον παροχημένο. Σήμερα έχουμε την τύχη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή μας να έχουμε αρκετούς εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένους γιατρούς. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί από τον Κύπρο τον Νικολαίδη και άρα έχουν μια πλήρη γνώση του αντικειμένου και μπορούν να προσφέρουν και σε άλλους. Στην πραγματικότητα, το σεμινάριο το οποίο κάνω αυτές τις μέρες την Παρασκευή το πρωί θα γίνει από γιατρούς, κυρίως γιατρούς της περιοχής μας, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για 2 ή περισσότερα χρόνια στην Αγγλία και τώρα έφτασε η σειρά τους να εκπαιδεύσουν μαζί με εμάς τους νεότερους γιατρούς. Μάλιστα. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του πρόωρου τοχετού, κύριε Μακρυδήμα, και ως προς τον νεογονό, αλλά και ως προς τη μητέρα. Ο πρόωρος τοχετός είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει τη ζωή όχι μόνο αυτού που θα γεννηθεί πρόωρα για τα επόμενα πολλά χρόνια, αλλά και της ίδιας της οικογένειας. Εκεί που όλοι περιμένουμε ένα υγιές νεογνώ, ένα υγιέστατο, όπως λένε οι άνθρωποι, μωρό, αυτό το μωρό μπορεί να έχει μια σειρά από προβλήματα. Τα προβλήματα εξαρτώνται από το χρόνο που θα γεννηθεί ένα μωρό. Όσο πιο νωρίς γεννηθεί, τόσο το χειρότερο είναι. Δεν ισχύει αυτό που λένε στην καθημερινή γλώσσα οι άνθρωποι, ότι άμα γεννηθείς 7 μηνύτικο είσαι ok, ενώ 8 μηνύτικο δεν είσαι ακριβώς εντάξει.
Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά, όσο πιο νωρίς γεννηθείς, τόσο το χειρότερο. Βέβαια, έχουν γίνει τεράστιοι πρόοδοι στην νευρολογία και σήμερα στο νοσοκομείο όμως έχουμε ένα πολύ καλό νευρολογικό τμήμα, ένα εξαιρετικά καλό νευρολογικό τμήμα, θα έλεγα, έτσι ώστε οι επιπλοκές της προρότητος μετριάζονται. Όμως δεν μπορούν να αποφευχθούν. Η έρευνα, τόσο στο νοσοκομείο μας, όσο και στα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου τα τελευταία 50 χρόνια, έχει εστιαστεί σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια μπορούμε πλέον να δούμε αποτελέσματα. Ήδη μελέτες μας και από εδώ έχουν βρεβευτεί σε διάφορα συνέδρια και σε διάφορα περιοδικά έχουν δημοσιευθεί και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και στη δική μας κλινική όσον αφορά στο να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτό το τομέα. Στον τομέα δηλαδή του προόρου και του. Μάλιστα. Χρησιμοποιήσατε νωρίτερα δύο όρους, ιατρογενής και αυτόματος. Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος ουσιαστικά, κύριε Μακρυδήμα? Αυτόματος είναι το κετός που γίνεται μόνος του. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία είναι κατά όλα καλά και ξαφνικά για κάποιους λόγους σπάνε τα νερά ή την πιάνουν οι πόνοι και αυτή η γυναίκα γεννάει νωρίς. Αυτό είναι ο αυτόματος το κετός και υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικές αιτίες στο οποίο οφείλεται αυτό. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες που έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα και γι' αυτό είναι δύσκολο να βρεις μια θεραπεία. Βρίσκουμε λοιπόν θεραπείες οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πολλές διαφορετικές αιτίες και γι' αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο πολύ καλά. Ο ιατρογενής τοκετός, από την άλλη πλευρά, είναι ο τοκετός τον οποίο προκαλεί ο γιατρός. Δηλαδή, ο γιατρός αποφασίζει ή στην πραγματικότητα η ιατρική ομάδα αποφασίζει ένα μωρό, ένα νεογνό, να γεννηθεί νωρίτερα, γιατί η παραμονή του στη μήτρα θα ήταν επιζήμια. Και αυτή στην πραγματικότητα είναι η πιο δύσκολη απόφαση στην ψυχική. Είναι η απόφαση που θα πάρεις, που θα καθορίσει το μέλλον κάπου για κάποιου για τα επόμενα πολλά χρόνια και πρέπει να είναι μια απόφαση η οποία αναλαμβάνεται από κάποιον ή κάποιους που να είναι εξαιρετικά έμπειροι και να έχουν μεγάλη γνώση του αντικειμένου. Οι συνέπειες λοιπόν της προόδου είναι δραματικές. Και θα πρέπει ο χρόνος του τοκετού να αποφασιστεί έτσι ώστε να είναι το παιδί όσο λιγότερο πρόωρο γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά να μην υποστεί τις συνέπειες μιας, ας πούμε, υποξίας ενδομήτρια. Δηλαδή, εκείνα τα μωρά που δεν μεγαλώνουν καλά, και το λέμε καθημερινά αυτό, σημαίνει ότι δεν μεγαλώνουν καλά επειδή δεν παίρνουν αρκετά θρεπτικά συστατικά. Άρα έχουν μια λιγότερη παροχή οξυγόνου στο σώμα τους και στον εγκέφαλο. Αυτή η χαμηλή παροχή οξυγόνου θα πρέπει να γίνει όσο δυνατόν λιγότερο χρονικά γίνεται. Αλλά εκεί ακριβώς είναι η απόφαση που θα πάρθει για να κάνουμε τον ιατρογενή προώρο τοκετό. Μάλιστα. Μια από τις περιπτώσεις. Σίγουρα. Ως περιοχή όμως μπορούμε να είμαστε έτσι κατά κάποιο τρόπο ήσυχες οι γυναίκες και οι μέλουσες, ενδεχομένως εγκυμονούσες, ότι είναι τέτοια η εκπαίδευση και το επίπεδο, αν θέλετε, στα νοσοκομεία και από το ιατρικό προσωπικό της δικής σας ειδικότητας, γιατί για τη μονάδα νεογνών αναφερθήκατε και νωρίτερα ότι είναι μια πολύ καλά στελεχωμένη, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να είναι ήσυχες, έστω και αν έρθει αυτός ο πρόωρος τοκετός που σίγουρα απευχόμαστε όλοι. Στο συγκεκριμένο πράγμα μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι όχι μόνο τα μεγάλα νοσοκομεία, το δικό μας το Πανεπιστημιακό αλλά και το Χατζικώστα, αλλά και πολλοί ιδιώτες γιατροί σήμερα στην πόλη είναι σε ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Εκεί στο οποίο στηρίζεται σήμερα η ιατρική είναι στο να κάνουμε screening. Δηλαδή να ελέγξουμε το γενικό πληθυσμό, όλες τις έγκυες γυναίκες για να βρούμε αυτές οι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα. Και σε αυτές τις γυναίκες να δώσουμε ειδικές θεραπείες οι οποίες θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τον πρόωρο τοκετό. Εδώ λοιπόν και οι ιδιώτες γιατροί είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, όχι μόνο με τους γιατρούς στα τοπικά νοσοκομεία και τους ιδιώτες, αλλά και με τους γιατρούς της περιφέρειας. Δηλαδή, για τέτοιες περιπτώσεις έρχονται πολλές γυναίκες από την Άρτα, από το νοσοκομείο της Άρτας, από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, από τη Λευκάδα και τα αποτελέσματά μας μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση των γιατρών γενικώς και υπάρχει και μια πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έτσι ώστε να βελτιώσουμε σοβαρά την παροχή υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Έχει ιδιαιτερότητες στο συνέδριο που θα ξεκινήσει στις 13 του μηνός, κύριε Μακρυδήμα, έτσι ώστε να το καταστήσει έτσι
Και σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το συνέδριο, είμαι πολύ περήφανος, θα μπορούσα να πω, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο συνέδριο. Η ιδιαιτερότητά του δεν είναι μόνο το θέμα, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ πρόβλημα από πολλές πλευρές, αλλά όσο για αυτούς που συμμετέχουν. Στο δικό μας συνέδριο συμμετέχουν όχι μόνο οι πιο γνωστοί, οι πιο καλοί, οι πιο επιφανείς Έλληνες γιατροί που ασχολούνται με τον τομέα, αλλά συμμετέχουν μια σειρά από ξένους ομιλητές, κάποιοι από τους οποίους έρχονται για πρώτη φορά ή έχουν έρθει ελάχιστες φορές στην Ελλάδα και ποτέ όλοι αυτοί δεν ήταν μαζί σε ένα ελληνικό συνέδριο. Ο Κύπρος Νικολαίδης, ο οποίος μας έχει εκπαιδεύσει όλους και μας τιμά με τη φιλία του, αλλά έχουμε εργαστεί και ερευνητικά μαζί. Ο Ιβ Βιλ, ο οποίος είναι ο καθηγητής στο Παρίσι, ο καθηγητής περιγεννητικής ιατρικής στο Παρίσι. Είναι ο Κουρτ Χέκερ, ο οποίος είναι ο μεγάλος καθηγητής στον τομέα στη Γερμανία. Και είναι και ο Μπάσκετ Λαγκανάθαν, ο οποίος είναι ο επόμενος καθηγητής της εμβριομετρικής ιατρικής στο Λονδίνο. Άρα όλοι αυτοί οι διεθνείς ξένοι ομιλητές λαμπρύνουν, θα έλεγα, ή στην πραγματικότητα θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε και να μας μεταδώσουν τις τελευταίες γνώσεις πάνω στον τομέα. Άρα είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Κάποιος που θα μας ακούσει τώρα θα πει: τι να πάω να παρακολουθήσω, δεν θα καταλάβω και πολλά πράγματα. Επιστήμονες από το εξωτερικό θα μιλάνε με ιατρικούς όρους. Μάλλον δεν χρειάζεται να πάω γιατί δεν θα καταλάβω. Τελικά μπορεί να έρθει ο απλός πολίτης, η γυναίκα, η νέα που θέλει να αποκτήσει μελλοντικά ένα παιδί και μπορεί να βρεθεί μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, να έρθει να παρακολουθήσει ή όποιος ενδιαφέρεται από τους πολίτες, κύριε Μακρυδήμα. Η αλήθεια είναι ότι τα επιστημονικά συνέδρια έχουν ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, ένα επιστημονικό συνέδριο δεν απευθύνεται σε όλους. Πολλές φορές, ειδικά συνέδρια από αυτό, όπως αυτό, δεν απευθύνονται σε όλους τους γυναικολόγους. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν γυναικολόγοι που ασχολούνται με γυναικολογία, ας πούμε, ειδικότερα, όπου πολλά από αυτά τα πράγματα θα τους είναι δύσκολο να το καταλάβουν. Πάντως, είναι 100% σίγουρο ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό κάποιου πρόωρου τοκετού. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό κάποιο πρόωρο τοκετού στην οικογένεια, και δεν είναι λίγες, το 10% των γυναικών σήμερα γεννάνε πρόωρα, αυτές οι οποίες έχουν μια πολύ καλή, εξαιρετικά καλή μερικές φορές ενημέρωση για το πρόβλημα, ερχόμενες ή ερχόμενοι με τους σύζυγους της στο συνέδριο, θα έχουν πολλά να κερδίσουν. Νομίζω ότι δεν είναι για όλους, αλλά είναι για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν κάποια γνώση, κάποια εμπειρία στο θέμα. Αυτοί νομίζω θα πάρουν πολλά πολλά πράγματα. Μία πρόωρη κοίηση, ένας πρόωρος τοκετός σημαίνει ότι και μία δεύτερη προσπάθεια, ένας δεύτερος τοκετός μπορεί να έχει τους ίδιους κινδύνους, κύριε Μακρυδήμα. Αν έχεις γεννήσει... Γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Αν έχεις γεννήσει ένα μωρό πρόωρα, στην επόμενη εγκυμοσύνη ο κίνδυνος αυξάνει. Αν έχεις δύο μωρά πρόωρα γεννήσει στο παρελθόν, στην τρίτη εγκυμοσύνη ο κίνδυνος αυξάνει πάρα πολύ. Το πλεονέκτημα είναι ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τρόπους να κάνουμε screening, να κάνουμε επιλογή από αυτές τις γυναίκες, να τις παρακολουθήσουμε σωστά και να μειώσουμε τον κίνδυνο για πρόωρο τοκετό σε επόμενη εγκυμοσύνη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τον εκμηδενίσουμε, αλλά μπορούμε να τον μειώσουμε και μάλιστα σημαντικά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. 13 έως 15 Σεπτεμβρίου. Είπαμε τον τόπο, δεν είπαμε τον τόπο διεξαγωγής. Θα γίνει στο DILAG. Ωραία. Θα έχουμε ένα σεμινάριο, πρακτικό σεμινάριο με εξετάσεις ασθενών, οι οποίες είναι τιμή και χαρά που ήρθαν να τις παρακολουθήσουμε και να εξεταστούν από τους καλύτερους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και το απόγευμα ξεκινάει το συνέδριο τελετή έναρξης με την ομιλία του κ. Λουτράδη, του Προέδρου της Εταιρείας Μευτικής και Γυναικολογίας της Ελλάδος, ενός διακεκριμένου επιστήμονα στο DILAG, και μετά θα ακολουθήσει μια δεξίωση στο ΙΤΣΚΑΛΕ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Πριν τελειώσω, βεβαίως, θα ήθελα μία λέξη να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Σιαμοπούλου, την κυρία Λίνα Σιαμοπούλου, που διοργανώνει με την εταιρεία της το συνέδριο. Μέχρι τώρα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ελπίζω μέχρι το τέλος να πάμε το ίδιο καλά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία λοιπόν και να έχουμε χρήσιμα συμπεράσματα και αποτελέσματα από αυτό το συνέδριο, επωφελία των γυναικών και των νεογνών τους, των μητέρων και των νεογνών τους. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την συμμόρφωση όλων με τις περιβαλλοντικές διατάξεις και με στόχο την προστασία της λίμνης Παμβότιδας. Ζητά ο φορέας διαχείρισης που απευθύνθηκε στην εισαγγελία, ζητώντας την συνδρομή των αρχών. Ο πρόεδρος Φίλιππας Φίλιος και αντιπρόεδρος Βασίλης Γοργόλης σημείωσαν πως οι φύλακες του φορέα κατέγραψαν κρούσματα παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων, αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι να προχωρήσουν σε άλλες ενέργειες.
Τέρμα στην ανοχή απέναντι σε φαινόμενα ρύπανσης του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβότιδας βάζει ο φορέας διαχείρισης μέσω της συνεργασίας με τις εισαγγελικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι φύλακες του φορέα έχουν καταγράψει δεκάδες κρούσματα εναπόθεσης κοπροσωρών σε διάφορα σημεία της προστατευόμενης περιοχής, ωστόσο οι ίδιοι πέρα από την καταγραφή δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα και δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Για τον λόγο αυτό και εν ώψη των βροχοπτώσεων που οδηγούν τα πτηνοτροφικά απόβλητα στα νερά της λίμνης, ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης, Φίλιππας Φίλιος, με τον αντιπρόεδρο και αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Γοργόλη, κατέθεσαν αναφορά στην αντιεισαγγελέα πλημμυλιωδικών και συζήτησαν τρόπους για την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών σε περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί και πιθανόν άλλες που θα καταγραφούν στο μέλλον. Επισκεφθήκαμε την αντιεισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ιωαννίνων και είχαμε μια συνεργασία σε σχέση με διάφορα θέματα που απασχολούν το φορέα στην έρευνα και παρακολούθηση που κάνει ως προς την προστασία της περιοχής Natura και κυρίως του λιμνιού οικοσυστήματος. Μετά από αυτή τη συνεργασία καθορίσαμε έναν τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες, σε συνεννόηση με την περιφέρεια, ούτως ώστε οι λίγοι, γιατί είναι όντως λίγοι, αυτοί που παραβιάζουν την νομοθεσία και αναφερόμαστε στους κοπροσωρούς, δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο στην κουτσουλιά, να υπάρξει μια συμμόρφωση. Διότι αν υπάρξει συμμόρφωση και πριν αρχίσουν οι βροχές και μαζευτούν αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με τη λίμνη. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα και επειδή έχουμε εντοπίσει τέτοια φαινόμενα, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπα και πριν, οι περισσότεροι πτηνοτρόφοι συμμορφώνονται. Υπάρχει όμως μια πλειοψηφία που δυστυχώς δεν το κάνει. Άρα πρέπει να συμμορφωθούν όλοι. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα μας και θα προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ποτέ δεν θέλαμε εμείς δεν δίναμε ανοχή. Αυτό είχαμε πει και σε πάρα πολλούς να συμμορφωθούν. Συμμορφώθηκαν πολλοί. Τώρα το πλάνο μας προβλέπει και άλλα πράγματα. Δεν είναι ώρα να τα αναπτύξουμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πριν αρχίσουν οι βροχές, ό,τι υλικό υπάρχει πρέπει να έχει απλωθεί στα χωράφια για να μην ξεπληθεί και πάει στη λίμνη. Η εικόνα η φετινή της λίμνης ήταν πολύ καλή και σε καθαρότητα, στη μη εμφάνιση του πλανκτών, γενικά ήταν καλή παρά το γεγονός ότι έχει 3 μήνες να βρέξει σχεδόν. Άρα λοιπόν, μην μεταφέρουμε οργανικό φορτίο μέσα στο νερό, αυτό είναι το πρόβλημά μας, γιατί όσο οργανικό μεταφέρεται, τόσο τα προβλήματα και ο ευτροφισμός αυξάνεται. Στο κενό που υπάρχει και δυσχεραίνει το έργο της προστασίας του οικοσυστήματος, αναφέρθηκε ο κύριος Γοργόλης, σημειώνοντας πως οι φύλακες του φορέα δεν έχουν αρμοδιότητα να κάνουν άλλες ενέργειες πέρα από τις αυτοψίες και την καταγραφή. Ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ως Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, έχουμε διαπιστώσει ότι σχετικά με την λειτουργία και με τον κανονισμό του φορέα υπάρχουν κάποια κενά, τα οποία κατά κάποιο τρόπο επιτρέπουν μια γενική δυσλειτουργία σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται πέριξ της λίμνης. Αυτό λοιπόν που υπάρχει σήμερα και αντιμετωπίζουμε είναι το φαινόμενο ότι οι φύλακες του φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβότιδας, χωρίς να έχουν ανακριτικά καθήκοντα, προβαίνουν συχνά σε αυτοψίες και σε άλλες ενέργειες, τις οποίες ναι μεν μπορούν να καταγράψουν ως φυσικά γεγονότα και συμβάντα, δεν μπορούν όμως περαιτέρω να κάνουν κάποιες ενέργειες. Αυτό λοιπόν το κενό μαζί με τον κύριο Πρόεδρο που αντιμετωπίσαμε και το είδαμε, προσπαθούμε να το λύσουμε στην πράξη και όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, αφού εμείς κάνουμε μια καταγραφή όλων αυτών των περιστατικών των οποίων υπάρχουν γύρω από τη λίμνη, τα αναφέραμε στην αρμόδια εισαγγελέα και κατά κάποιον τρόπο πήραμε κάποιες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε πάντα στα πλαίσια του νόμου, προκειμένου αυτοί οι λίγοι, όπως είπε ακριβώς και ο κύριος Πρόεδρος, να συμμορφωθούν και να διαχειριστούν τους δικούς κοπροσώρους με τον τρόπο τον οποίο προβλέπονται από τον νόμο, από τις περιβαλλοντικές διατάξεις και να μην δημιουργούν προβλήματα, ειδικά τώρα που περιμένουμε τις πρώτες βροχές, να μην ενταθούν τα προβλήματα και να μην υπάρξουν προβλήματα όπως άλλες χρονιές. Ξεκινά αύριο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2019 Κοπηλασία στην Λίμνη Παμβότιδα με την συμμετοχή 500 περίπου αθλητών από 30 χώρες. Η προγραμματισμένη ωστόσο για σήμερα το απόγευμα τελετή έναρξης δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η τελετή.
Στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται πλέον το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας για αθλητές κάτω των 23 ετών, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται το Σαββατοκύριακο στη λίμνη Παμβότιδα. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη διοργάνωση, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοπηλασίας και την Οργανωτική Επιτροπή να ευελπιστούν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα αντάξιο διεθνών αγώνων που φιλοξενήθηκαν στη χώρα μας κατά το παρελθόν, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι τους σε συνέντευξη τύπου. Όσο για την ελληνική ομάδα, ο πύχης έχει ανέβει ψηλά και ο στόχος είναι μια εξαιρετική εμφάνιση που θα συνοδεύεται από μετάλλια. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά αύριο στις 9 το πρωί. Στα Γιάννενα θα βρεθεί προκειμένου να παρακολουθήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Νέων και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς. Την ιδιαίτερη σύνδεσή του με την πόλη των Ιωαννίνων θυμήθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοπηλασίας, Ρίζαρντ Στάντνιουκ, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Πριν 40 χρόνια, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας της Πολωνίας, είχε πραγματοποιήσει στην Παμβότιδα την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, στους οποίους είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Παρατήρησε δε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα άλλαξαν πολλά. Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, θυμήθηκε την πολύ επιτυχημένη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2008 στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και χαρακτήρισε σημαντικό αγώνα των πανευρωπαϊκών νέων, στο οποίο εμπλέκονται όλο και περισσότερες χώρες. Greek Rowing Federation, to my friend Yannis, to local club and local authorities for bidding for to have this event and for great job which has been done to establish. We know it is not easy, it is a lot of work of many people involved, and thank you again for it. Με αυτή την ευκαιρία θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του σε όλους τους εμπλεκόμενους, προσωπικά στον κύριο Καρά που είναι και φίλος του για πολλά χρόνια, στο τοπικό σωματείο και τα στελέχη και τους παράγοντές του, αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος αυτός που εμπλέκεται προκειμένου να δώσουμε μια επιτυχημένη διοργάνωση. Εκπληκτικές οι διαφορές που βλέπει από τα προηγούμενα χρόνια παλιότερα που είχε επισκεφθεί την πόλη, μέχρι σήμερα, τα αυτοκίνητα σχολεία, ότι έχουν αυξηθεί δραματικά σε σχέση με το τότε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων και πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, Γιάννης Καράς, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Στάντνιουκ για τη σταθερή του στήριξη, τόνισε πως όλα είναι έτοιμα σε οργανωτικό επίπεδο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα έχουμε μια πολύ καλή διοργάνωση αντάξιο εκείνων του παρελθόντος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη Επίδου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους αγώνες. Την ελληνική πολιτεία, βέβαια, που και εκείνη στήριξε με τη σειρά της, και όλους τους εθελοντές και τους ανθρώπους της πόλης που στάθηκαν δίπλα μας, τους χορηγούς που σε τόσο δύσκολες στιγμές μας βοήθησαν και μας βοηθάν, για να μπορέσουμε να κάνουμε την οργάνωση αυτή στο επίπεδο που όλοι επιθυμούμε. Από πλευράς ελληνικής ομάδας, έχουμε μια βαδιά κληρονομιά, καθώς την προηγούμενη διοργάνωση στη Λευκορωσία, στο Μπρέστ, είχαμε 5 χρυσά μετάλλια. Στη χώρα μας πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ομάδα μας έχει προετοιμαστεί σωστά, αν και είναι κουρασμένη από πολλούς αγώνες, γιατί η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη. Ευελπιστούμε τα παιδιά μας στη χώρα μας θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και θα κάνουν περήφανος όλους τους Έλληνες, και ιδιαίτερα τους Γιαννιώτες, τους οποίους παρακαλώ θερμά να έχουν παρουσία εδώ, να σταθούν δίπλα στα παιδιά μας, δίπλα στη χώρα μας, για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, Αλέξανδρος Μπερίς, καλωσόρισε αθλητές και συνοδούς στα Γιάννενα και ευχήθηκε μια πολύ καλή εξέλιξη στους αγώνες. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις προσπάθειες που γίνανε από την Οργανωτική Επιτροπή, που την ξέρετε όλοι, για 2 χρόνια περίπου. Είχαμε όμως την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας, κυρίως του Περιφερειάρχη και του κυρίου Δημάρχου, αλλά και πάρα πολλών ανθρώπων που βοήθησαν στη διάρκεια αυτή. Φαίνεται ότι οδηγούνται πολύ καλά όλες οι προσπάθειες αυτές και έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι οι αγώνες πολύ καλή για όλους και ευχόμαστε να είναι και πολύ καλή για την ομάδα την ελληνική.
Στη συνέντευξη παραβρέθηκε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της ΕΚΟΦΝ, Τζιάννη Ποστιλιώνε, με τρεις αθλητές της Εθνικής Ομάδας, τη Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, και τον Στέφανο Ντούσκο από τα Γιάννενα, που θα τη διεκδικήσει ξανά τη νέα χρονιά. Ο κύριος Ποστιλιώνε χαρακτήρισε μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη τη διοργάνωση που έχει αναλάβει η χώρα μας χάρη στις προσπάθειες που έγιναν από τους τοπικούς φορείς, την πόλη των Ιωαννίνων και την Κοπηλατική Ομοσπονδία. Υπενθύμησε δε τη μεγάλη προσφορά στο άθλημα της κοπηλασίας του αείμνηστου Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου, Σωτήρη Στάμου, ενός μεγάλου οραματιστή όπως τον χαρακτήρισε. Αναφερόμενος στις Μαρία Κυριακίδου και Χριστίνα Μπούρμπου, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι αποτελούν μια εξαιρετική περίπτωση, καθώς πήραν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο στην ηλικία μόλις των 18 και 19 ετών, ενώ χαρακτήρισε αθλητή έκπληξη τον Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος ως έφηβος στέφθηκε έκτος Ολυμπιανίκη στο Ρίο. Στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της Σαρασότα, ο Στέφανος Ντούσκος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και προέβλεψε ότι τη νέα χρονιά θα πάρει την πρόκριση για το Τόκιο. Very young, and I think the Olympic Games of Greece will be for sure with these three athletes for Tokyo, but their Olympic Games will be Paris. For Paris, we will be really one big armada, and we will create problem a lot of countries in the world. Τονίζουμε ότι η μεγάλη μας ομάδα εντός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή είναι μικρή, είναι η ομάδα των κάτω των 23. Εκτός από αυτά τα παιδιά που είναι σίγουρος ότι θα πάνε όλοι τους Ολυμπιακούς, εκεί που η ομάδα θα δείξει την πραγματική δυναμική της είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, όπου επί της ουσίας μιλάει για μια αρμάδα πληρωμάτων που θα εκπλήξουν τις άλλες χώρες πολύ. But we need help. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια κυρίως από την πολιτεία και δεν είναι πάντα οικονομικό το θέμα, δεν είναι πάντα θέμα προϋπολογισμού, αλλά είναι και θέμα να μας παρέχει όλα εκείνα που χρειάζονται για μια επαγγελματική οργάνωση και συντονισμό της εθνικής ομάδας, ώστε να δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει. Γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι όλο αυτό, όταν έχει αποτέλεσμα, αφορά την ελληνική σημαία. Από την πλευρά τους, οι αθλητές τόνισαν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό στους αγώνες. Ενώ ο Στέφανος Ντούσκος, που αγωνίζεται στο σπίτι του, κάλεσε τους γιαννιώτες να κατέβουν στο ΟΠΕΑΚΙ για να δουν τους αγώνες και έκανε γνωστό ότι ξεκινά άμεσα προετοιμασία για να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Τόκιο. Αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος μας για αυτή την σεζόν. Θα προσπαθήσουμε όπως σε κάθε αγώνα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να σηκώσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε την ελληνική σημαία. Υπάρχει μια κούραση γιατί οι αγώνες στο Λίντζ ειδικά ήταν πολύ σκληροί, επειδή είχαμε να ανταγωνιστούμε γυναίκες. Αλλά είμαστε έτοιμες να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Σίγουρα θα έχουμε λίγο παραπάνω άγχος, γιατί θα μας βλέπουν φίλοι μας, οικογένεια, αλλά θα είναι και μια πολύ μεγάλη στήριξη που δεν έχουμε συνήθως στους αγώνες. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι έχουμε πάρει την πρόκριση, επειδή εδώ και 2 χρόνια με τη Μαρία έχουμε βάλει στόχο να πάρουμε την πρόκριση και ήταν το μόνο πράγμα που σκεφτόμαστε. Λέγαμε θα πάρουμε την πρόκριση, θα την πάρουμε. Και τώρα που την πήραμε, μείναμε, δεν ξέρουμε πώς είναι. Πίστευα με τον καιρό θα καταλάβουμε, αλλά ήμασταν πολύ χαρούμενες. Ναι, είμαι έτοιμος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και είναι χαρά μου να τρέχω μέσα στο σπίτι μου. Ευελπιστώ για το καλύτερο δυνατό και να προσπαθήσω να κάνω όλους αυτούς που με βλέπουν χαρούμενους και να τους προσφέρω το χρυσό μετάλλιο. Έδειξα πολύ καλή παρουσία στο Λίντζ, με πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο Σκιφ. Ελπίζω του χρόνου που θα είμαι πιο καλά προετοιμασμένος και θα δουλέψω πιο σκληρά και από φέτος θα ξεκινήσω από τώρα από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και του χρόνου η προετοιμασία μας πιστεύω να γίνει ακόμα καλύτερη και να είμαι πιο καλά προετοιμασμένος ώστε να διεκδικήσω την πρόκριση και ό,τι καλύτερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Θα τους έλεγα να έρθουν να δουν αυτούς τους αγώνες και θα τους εκπλήξουν. Πιστεύω θα είναι πολύ καλό να έρθουν όλοι από όλα τα Γιάννενα και να δουν αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τόσες πολλές χώρες που γίνονται μέσα στην πόλη μας και θα πρέπει όλοι να γνωρίσουν και για αυτό το άθλημα και να δουν όλες τις χώρες. Πιστεύω ότι θα τους αρέσει.
Συνέχεια δόθηκε σήμερα με ανακοινώσεις αντιδράσεις για τη σύμπραξη των παρατάξεων Ελισάφου Κόδα και Μπαρτζόκα στο Δήμο Ιαννητών. Θέση ασκώντας κριτική πήρε η παράταξη του Λάζαρου Νάτσι. Απάντηση στον Κώστα Κυριαζή εξέδωσε η παράταξη Μπαρτζόκα, ενώ ο πρώην δήμαρχος Τομάς Μπέγκας είναι ο κύριος αποδέκτης της ανακοίνωσης. Απάντηση του Νίκου Γκόντα. Συνεχίστηκαν για μία ακόμη ημέρα οι ανακοινώσεις δημοτικών παρατάξεων αλλά και οι απαντήσεις στον απόϊχο του Συμφώνου Σύμπραξης που υπέγραψαν την τρίτη παρατάξη του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ και τον Νίκο Γκόντα και Άρη Μπαρτζόκα. Μια σύμπραξη που σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ενώ είχε και επιπτώσεις ενδοπαραταξιακές. Έτσι μετά την παράταξη της Τατιάνας Καλογιάννη που μετρά δύο ανεξαρτητοποιήσεις και του Θωμά Μπέγκα η οποία ήταν σε πιο έντονο ύφος αλλά και την αποχώρηση του Κώστα Κυριαζή από την παράταξη Μπαρτζόκα σήμερα δόθηκε συνέχεια με ανακοινώσεις. Θέση στη σύμπραξη των τριών παρατάξεων πήρε η παράταξη Γιάννα Πολίτες για την ανατροπή του Λάζαρου Νάτσι. Η παράταξη Μπαρτζόκα απαντά στον Κώστα Κυριαζή ενώ την δική της απάντηση με αποδέκτη τον Θωμά Μπέγκα δίνει η παράταξη Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία του Νίκου Γκόντα. Τρεις παρατάξεις και δύο ανεξάρτητοι είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης της παράταξης του Λάζαρου Νάτσι. Όπως επισημαίνει, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση συγκρότησης της νέας δημοτικής αρχής του κ. Μωυσή Ελισάφ με τη συνεργασία των παρατάξεων και δύο ανεξάρτητων συμβούλων. Η νέα παράταξη, σύμφωνα με την παράταξη Νάτσι, οφείλει τις επόμενες ημέρες να καταθέσει το κοινό πρόγραμμα με βάση το οποίο προέκυψαν οι συγκλήσεις, ώστε να γνωρίζουν οι δημότες την πολιτική που θα ακολουθήσει στο Δήμο. Αυτό άλλωστε απαιτούν η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία, αναφέρεται στην ανακοίνωση της παράταξης για Γιάννενα Πολίτες για την ανατροπή, η οποία συνεχίζει ως εξής. Δεν έλειψαν βέβαια σε αυτή την πρώτη φάση οι υποχωρήσεις από διακηρυγμένες αρχές. Οι καταγγελίες κατά της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ότι τα στελέχη της ενδιαφέρονταν μόνο για τις θέσεις και τους μισθούς, βρήκαν θέση και στη νέα εποχή με την μεταγραφή συμβούλων από άλλη παράταξη. Η διακηρυγμένη αρχή, ότι προοδευτικό είναι ό,τι συμφέρει τους δημότες, έγινε μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, δεν έχει σημασία, αρκεί να πιάνει ποντίκια και έτσι μένει στους δημότες να επιλέξουν το χρώμα. Η πολιτική όμως θα είναι παρούσα και τα επόμενα χρόνια και οι διακηρυγμένες θέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζονται με υποταγή στον νόμο, αλλά με ξεκάθαρες θέσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, όπως τα οικονομικά, η έλλειψη προσωπικού, η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ανοιχτές πόρτες των Υπουργείων για τον Δήμαρχο ενέχουν τον κίνδυνο συναλλαγής και επέλασης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο όνομα της αποτελεσματικότητας και η πρόσκαιρη επιτυχία του Δημάρχου δεν πρέπει να καθορίσει το μέλλον της παράταξης. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της η παράταξη Γιάννα Πολίτες για την ανατροπή. Μάλιστα, την ερχόμενη Τετάρτη η παράταξη θα πραγματοποιήσει στα γραφεία της ανοιχτή συνέλευση ώστε να εξεταστούν τα νέα δεδομένα και να καθοριστεί η στάση της στο επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, η παράταξη Γιάννα τώρα του Άρη Μπαρτζόκα εκφράζει την έκπληξή της για την ανάρτηση του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Κυριαζή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία καταγορεί με ανακριβή στοιχεία την παράταξη και ανακοινώνει την αποχώρησή του. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η παράταξη Γιάννα τώρα σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση, η παράταξη ομόφωνα τάχθηκε υπέρ της απλής αναλογικής και κατ' επέκταση υπέρ των συνεργασιών των Δημοτικών Παρατάξεων. Ο νόμος προβλέπει σύμπραξη Δημοτικών Παρατάξεων εντός του Δημοτικού Συμβουλίου για την εύρυθμη διοίκηση του Δήμου και όχι εκτός αυτού. Οι παρατάξεις εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν ανεξάρτητα. Η απόφαση για σύμπραξη με τις παρατάξεις για νέα εποχή και ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία ελήφθη από τη γραμματεία της παράταξης ομόφωνα. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την παράταξη του Άρη Μπαρτζόκα, έγινε γνωστή στους υποψηφίους της παράταξης πριν την υπογραφή του πρακτικού σύμπραξης και δεν εκφράστηκε αντίρρηση από κανέναν. Άλλωστε, η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέσα στον Αύγουστο ήταν πρακτικά αδύνατη, όπως αναφέρεται, δεδομένου ότι η τροπολογία αυτή ψηφίστηκε αρχές Αυγούστου. Ως εκ τούτου, η έκφραση του κ. Κυριαζή περί μη δημοκρατικής νομιμοποίησης είναι τουλάχιστον ατυχής, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στην ανακοίνωση της παράταξης Μπαρτζόκα αναφέρεται τα εξής. Η Γενική Συνέλευση έχει οριστεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, που φυσικά θα γίνει συζήτηση και για το εκλογικό αποτέλεσμα και το κάθε μέλος θα μπορεί να ασκήσει την κριτική του. Γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Κυριαζής ότι η παράταξη στην οποία συμμετείχε μέχρι χθες τήρησε όλα αυτά τα χρόνια τις δημοκρατικές διαδικασίες του καταστατικού της άψογα. Τέλος, διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπήρχε προεκλογική πρόσκληση συγχώνευσης με την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Κυριαζής. Η παράταξη Γιάννα τώρα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή των προγραμματικών συγκλήσεων και με τις άλλες παρατάξεις, έτσι ώστε να γίνουν τα Γιάννενά μας η πόλη που μας αξίζει, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η παράταξη του Άρη Μπαρτζόκα. Τέλος, ο Θωμάς Μπέγκας και η παράταξή του είναι οι αποδέκτες της ανακοίνωσης της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας του Νίκου Γκόντα.
Το ΓΑΡ Πόλη της Θλίψεως γεννά παραφροσύνη, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της παράταξης Γκόντα, η οποία συνεχίζει ως εξής. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει σε όλο του το μέγεθος η προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Θωμά Μπέγκα μετά την σύμπραξη των παρατάξεων στο Δήμο Ιαννητών. Μια συμβουλή ταιριάζει αυτή τη στιγμή στα μέλη της προηγούμενης δημοτικής αρχής και ιδιαίτερα στον προηγούμενο Δήμαρχο. Όσο πιο νωρίς εμπεδώνουν στο νέο ρόλο στον οποίο τους έταξε ο γεννιώτικος λαός, τόσο καλύτερα για αυτόν και την παράταξή του. Τα 5 χρόνια της επαντελούσαν υπαρξίας της προηγούμενης δημοτικής αρχής σηματοδοτούν το βαθμό της παλαιότητας σκέψεων, οραμάτων και πράξεων. Ατυχή η σύγκριση των εποχών Γκόντα Μπέγκα, η οποία επιχειρήθηκε από την πρώην δημοτική αρχή. Η εποχή Γκόντα θα μείνει στην ιστορία ως εποχή έργων, σε αντίθεση με την εποχή Μπέγκα που θα μείνει ως η εποχή των μεγάλων λόγων, των φρούδων υποσχέσεων και του ανύπαρκτου έργου. Ας μην μιλούν λοιπόν για σκηνή στο σπίτι κρεμασμένου. Η πολιτική και η ψυχολογική ισορροπία επιβάλλονται αν θέλουν να φανούν χρήσιμοι στην πόλη μας και τους δημότες. Όλα τα άλλα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο καταλήγει στην ανακοίνωση της η ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία του Νίκου Γκόντα. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία συζήτηση για απόψε με τον Νίκο Τορόζο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οικονομία και πώς έτσι αυτές οι οικονομικές εξελίξεις θα βρουν, αν θέλεις, και την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω, ναι, θα ακούσουμε πολλά για τις εξελίξεις και τούτου λεκθέντος πρώτο το πλεώνασμα. Νομίζω πως είναι σε πολύ καλή συνεννόηση με τους δανειστές, ώστε το πλεώνασμα, το πρωτογενές, το οποίο έχει συμφωνηθεί στο 3,5%, νομίζω να πάμε αρκετά χαμηλότερα, ίσως και το 2020. Κάτι θετική που θα... και η κυρία Λαγκάρτ, έτσι. Ναι, θα αποδεσμεύσει πόρους και θα κάνει καλύτερη τη ζωή μας. Χορηγήσεις και καταθέσεις είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, οι χορηγήσεις είναι με το στογονόμετρο. Το θετικό είναι ότι αυξάνονται οι καταθέσεις. Έχει όμως και το αρνητικό σημείο αυτό, γιατί τα χρήματα δεν κυκλοφορούν στην αγορά παρά συσσωρεύονται στις καταθέσεις. Θετικό και αρνητικό ταυτόχρονα. 120 δόσεις. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα δούμε πώς θα μπορέσει το επιχειρήν, σε μικρό βαθμό βέβαια, επιχειρήν, να τακτοποιήσει τα χρέη του, τα οποία τα τελευταία χρόνια νομίζω σωρεύτηκαν πάρα πολλά. Θεωρώ πως είναι μια ευκαιρία. Θα την αδράξουν αρκετοί, θα τη χρησιμοποιήσουν, θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, όχι όμως όλοι, γιατί όπως είπαμε δεν είναι όλοι σε θέση να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα χρέη του παρελθόντος. Θα δούμε πώς θα τρέξει αυτό το θέμα. Ανάπτυξη έχει να κάνει με κίνητρα. Όσο και αν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, οι πολιτικοί κατά κόρον το χρησιμοποιούν. Δεν μπορούμε δυστυχώς να ποντάρουμε στην ανάπτυξη αν δεν υπάρχουν κίνητρα. Φορολογία, γραφειοκρατία και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Και τέλος να πάμε στο κομμάτι της οικονομίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε. Συνεχώς πέφτω σε συζητήσεις που μου λένε ότι γιατί δεν παίρνουμε μπροστά. Καλούμαστε σαν οικονομία από την εντατική, βαριάς μορφής εντατική, να τρέξουμε, να πάμε στο γήπεδο και να αρχίσουμε να τρέχουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή η οικονομία μας να αναρρώσει. Μέχρι και το 2020, για ένα ακόμη χρόνο, θα πρέπει να τις σταθεροποιήσουμε, που σημαίνει ανάρρωση, και μετά να μιλάμε για ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει από τον επόμενο κιόλας μήνα να περιμένουμε κάποιες τεράστιες αλλαγές. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος από την εντατική να βγει και την επόμενη μέρα να πάει να τρέξει στο γήπεδο. Μάλιστα. Νίκο, ακούμε συνέχεια, ξέρεις και για εμάς που δεν έχουμε σχέση με την οικονομία, ακούμε για ΑΕΠ, ΑΕΠ, ΑΕΠ. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, έτσι μπορεί να είναι εύκολο να το προφέρεις, ας πούμε, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην συντομογραφία του, αλλά ουσιαστικά είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπες, πολύ εύκολο να το προφέρει κάποιος, πολύ δύσκολο να αρχίσει να το χαρτογραφεί. Το ΑΕΠ είναι ο πλούτος μας, αυτό που συσσωρεύουμε κάθε χρόνο σε αριθμούς και κινείται η οικονομία μας. Το ΑΕΠ λοιπόν δεν έχει ξεπεράσει καμία χρονιά το 2,5%. Όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα, μικρή οικονομία, βάλεται τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια από μια τεράστια ύφεση, έχει χάσει τουλάχιστον σωρευτικά το 40%, θα πρέπει κανείς να περιμένει την εκτείναξη του ελατηρίου, του γνωστού. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Το 2016 μη κλείνουμε περίπου στο 1,8, πάμε στο 17 περίπου στο 2. Προσδοκούμε για το 18 τελικώς, μάλλον το 18 έκλεισε το 2,1 και πάμε για το 19 και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν είμαστε πάνω από το 2% μεσοσταθμικά το πρώτο οχτάμινο. Αυτό σημαίνει ότι θα τρέξει και πάλι
όπως τα προηγούμενα χρόνια. Τι συμβαίνει λοιπόν και το ΕΠ δεν εκτινάσεται? Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται οικονομικός τζίρος. Πολύ απλά το μόνο αυτή τη στιγμή που το επιχειρήν βλέπει και φροντίζει είναι να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις προς το κράτος, οι οποίες είναι ακόμη πάρα πολλές. Το κράτος λοιπόν δεν μεγενθύνει το ΕΠ, το αντίθετο απορροφά χρήματα σαν σφουγγάρι. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πως για να μεγενθύνουμε το πλούτο μας, θα πρέπει το κράτος να έχει όλο και λιγότερες παρεμβάσεις οικονομικές στις τσέπες των επιχειρηματιών και των πολιτών. Μόνο τότε θα μείνει περισσότερο χρήμα να αυξήσουμε τον πλούτο, άρα να δούμε όλοι καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, Νίκο? Τα επιχειρηματικά δάνεια, πέραν του ότι τα περισσότερα εξ αυτών είναι κόκκινα και δυσκολεύουν τα μάλα της τράπεζας, οι χορηγήσεις αυτή τη στιγμή είναι με το σταγονόμετρο. Τα επιτόκια αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ευρωζώνη ότι είναι περίπου στο 5% με 5,5%. Είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Να θυμίσουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν και αρνητικά επιτόκια καταθέσεων στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Έχουμε κοντά στη μονάδα σε επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Φτάνουν μέχρι και το 5,5%. Υπάρχει ίσως η μεγαλύτερη δυσαναλογία αυτή τη στιγμή, η οποία έχουμε στο κομμάτι των επιτοκίων. Οι τράπεζες, ενώ σε όλη την Ευρωζώνη δανείζουν χαμηλά γιατί έχουν μηδενικά επιτόκια, στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Ενώ δέχονται καταθέσεις με 1%, δανείζουν με 5%. Θα πρέπει λοιπόν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή να καταλάβουν πως για να λύσουν εν μέρει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να χορηγήσουν δάνεια με μικρότερα επιτόκια τους ώστε να κινήσουν την οικονομία. Μάλιστα. Νίκο, απασχόληση και εκπαίδευση είναι δύο έννοιες και δύο παράγοντες οι οποίες είναι αλληλένδετες, έτσι. Είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Γιατί σίγουρα το να βρεις μια θέση απασχόλησης και κυρίως μια καλά αμοιβόμενη θέση απασχόλησης σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις και την ανάλογη εκπαίδευση ουσιαστικά. Σωστά. Η οικονομία μεταφράζεται σε πολλά πράγματα. Ένα εξ αυτών είναι και οι ικανότητες και οι δεξιότητες που διαθέτουν αυτοί που κινούνται μες στην οικονομία, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως υπάλληλοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε στο 69%, είμαστε στην τελευταία θέση σε εξειδίκευση και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το λιγότερο, ούτως ώστε να απασχοληθούν οπουδήποτε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Πρώτη Μάλτα με 95% σχεδόν. Όλοι οι κάτοικοι στη Μάλτα που εργάζονται οπουδήποτε έχουν γνώσεις και έχουν αποφετήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει πολλά πόνερα στην οικονομία και όχι βέβαια θετικά. Επίσης να πούμε ότι στην Ελλάδα το 34% των υπαλλήλων εργάζεται σε θέση χαμηλότερη των προσόντων του. Μπορεί να δώσει λοιπόν περισσότερα, αλλά εργάζεται σε θέση που απαιτεί να δώσει λιγότερα. Επίσης το 20% είναι σε οικονομική αποστέρηση. Ένας στους πέντε νέους δεν έχει τη δυνατότητα να έχει εισόδημα. Και τέλος να πούμε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι στην Ελλάδα είναι στο 20% και δυστυχώς κατέχουμε μια θλιβερή πρωτιά ακόμη στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά για να αλλάξουν και να μην έχουμε θλιβερές πρωτιές, επαναλαμβάνω, έστω και αν γίνουμε κουραστικός, θα πρέπει το κράτος να σταματήσει να διορίζει υπαλλήλους, να παρεμβαίνει λιγότερο με φόρο στην οικονομία για να δοθεί η ανάσα που χρειάζεται στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και πολύ καλύτερα αμοιβόμενες. Και μάλιστα, βέβαια χρήσιμες. Μάλιστα. Να κλείσουμε με τις ξένες επενδύσεις, Νίκο, που φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια διάθεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως και μετά την άρση των capital control για αυτές τις επενδύσεις. Εκεί στοχεύει εξάλλου, στοχεύουν και τα ταξίδια που έκανε και τις προηγούμενες μέρες και θα συνεχίσει να κάνει ο Πρωθυπουργός, κυρίως προς το εξωτερικό. Το θέμα είναι τι ζητούν οι ξένοι επενδυτές στη χώρα μας, τι ψάχνουν δηλαδή για να αγοράσουν? Ψάχνουν τα πάντα. Εμείς βέβαια τους θεωρούμε κατά κάποιον τρόπο, τους έχουμε δαιμονοποιήσει, τους θεωρούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάρουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μετακινείται. Ό,τι και αν αγοράσει κάποιος ξένος επενδυτής, ό,τι και αν επιχειρήσει, η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα εδώ. Δεν μπορεί κανείς να τη μετακινήσει. Θα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν να έχουμε αυτόν τον άκρατο φόβο όσον αφορά τις επενδύσεις. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί αρχηγενωμένοι από τους Αμερικανούς, οι οποίοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή και αγοράζουν πολυτελέστατα εξοχικά στις Κυκλάδες. Να πούμε και κάτι γιώτα. Έχουμε ως Έλληνες την οικονομική δυνατότητα εμείς να κινήσουμε από μόνοι μας την οικονομία? Η απάντηση είναι εύκολη, όχι. Αν είχαμε, θα το είχαμε ήδη πράξει.
Είμαστε ήδη 8-9 χρόνια στην κρίση. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξένα κεφάλια. Οι Αμερικανοί λοιπόν στις Κυκλάδες, οι Ρώσοι, Χαλκιδική, Κρήτη και Αθήνα αγοράζουν περισσότερο τουριστικού ενδιαφέροντος επενδύσεις. Οι Ισραηλινοί έχουν στραφεί στην Αθήνα για πολύ κεντρικά κτίρια, γραφεία και όχι μόνο. Οι Τούρκοι και οι Άραβες στις Κυκλάδες και στα νότια προάστια περισσότερο για κατοικίες. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Κινέζοι στα νότια προάστια και στην Αθήνα ενδιαφέρονται και αυτοί για διαμερίσματα, πιθανότητα και για να λάβουν τις βίζες γνωστές. Επίσης, οι Ευρωπαίοι, οι Βόρειοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί εντοπίζονται κυρίως να θέλουν Δυτικό Ιόνιο και Κρήτη, να αγοράζουν εκεί και τουριστικές μονάδες καθώς επίσης και καταλήματα. Και έτσι λοιπόν περίπου χαρτογραφείται το κομμάτι των ξένων οι οποίοι ψάχνουν στην Ελλάδα να αγοράσουν. Κατά κύριο λόγο αυτοί οι άνθρωποι θα τροφοδοτήσουν με φρέσκα και νέα κεφάλαια την οικονομία μας, κάτι που εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούν οι Έλληνες να αγοράσουν ούτε εξοχικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ούτε επιχειρήσεις και γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Αν μπορούσαμε θα τα είχαμε αγοράσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη δική τους οικονομική συνδρομή και τη δική μας βέβαια να παντρέψουμε για να πάμε στην επόμενη μέρα. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε και να μην τον δαιμονοποιούμε. Τους έχουμε ανάγκη. Τα ξένα κεφάλια πρέπει να παντρευτούν βέβαια προς συμφέρον όλων στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου Σαββατοκύριακο. Επίσης. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στα Γιάννα το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στα Λιθαρίτσια με πολιτικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από νωρίς το πρωί, μέλη της ΚΝΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος βρίσκονταν στον χώρο για τις τελευταίες προετοιμασίες πριν το 45ο φεστιβάλ ανοίξει τις πύλες του. Ανοίγει σήμερα το απόγευμα τις πύλες του το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Λιθαρίτσια, περιμένοντας τους Γιαννιώτες για ένα μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός που περιλαμβάνει συζητήσεις, συναυλίες, δραστηριότητες και πολλά ακόμη. Όσοι βρεθούν σήμερα στα Λιθαρίτσια θα απολαύσουν stand-up comedy με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη από την Ελληνοφρένεια και μεγάλη συναυλία με τον Εισβολέα. Κάλεσμα στις εκδηλώσεις απίφθινε το μέλος της ΚΝΕ, Γιάννης Ιωαννίδης. Όπως βλέπετε κι εσείς, όλα τα εμπόδια ξεπεράστηκαν. Παρά τις προσπάθειες μεγαλοεπιχειρηματιών της πόλης μας, παρά τα εμπόδια που επιχείρησε να βάλει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ξανά, για ακόμα μια χρονιά στο Πάρκο Λιθαρίτσια, θα πραγματοποιηθεί αυτός ο πάρα πολύ μεγάλος, ο μεγαλύτερος πολιτικός, πολιτιστικός σταθμός της νεολαίας της πόλης μας. Το 45ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή ανοίγει σήμερα τις πύλες του, όπως μπορείτε να πάρετε πλάνα. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ όλη την προηγούμενη εβδομάδα επιμελήθηκαν το χώρο, το φρόντισαν, έτσι ώστε να είναι κατάλληλος να υποδοχτεί τους χιλιάδες φίλους, τα μέλη της ΚΝΕ, φίλους της οργάνωσής μας, απλό κόσμο που θέλει να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις, τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ μας. Ένας θεσμός που εδώ και 45 χρόνια πάει κόντρα στο εμπόριο πολιτισμού που πραγματοποιείται στην πόλη μας, με τιμές απρόσιτες για το λαό και την εργατική τάξη της περιοχής μας. Ένας θεσμός από τον οποίο έχουν αναδειχθεί, έχουν στιγματιστεί μεγάλοι καλλιτέχνες της χώρας μας, ένας θεσμός που δίνει βήμα σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους, πράγμα το οποίο ενδεχομένως να μην μπορούσαν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού που επικρατεί σήμερα, ένας θεσμός που αναδεικνύει ότι με τους αγώνες, τη δύναμή μας, τη συλλογική μας οργάνωση, μπορούμε να πάρουμε πίσω όσα με αγώνες κατακτήσαμε και μας στέρισαν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών. Ένας θεσμός που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες με προβληματισμό, αγωνίες για το μέλλον, όνειρα αλλά και την ανάγκη να ψυχαγωγηθούν. Σήμερα και αύριο από τις 7 η ώρα ανοίγουν οι πύλες του φεστιβάλ μας. Σήμερα με εκδήλωση συζήτηση στις 7.30 ώρα με θέμα το άσυλο, τα συλλογικά δικαιώματα των φοιτητών και την απάντησή τους μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, καθώς και stand-up comedy με τον Τζολιά, τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη από την Ελληνοφρένεια, μεγάλη συναυλία με τον Εισβολέα και παραδοσιακό γλέντι με το οποίο θα κλείσει και η σημερινή βραδιά. Αύριο ξανά οι πύλες του φεστιβάλ μας ανοίγουν στις 7 η ώρα με εκδήλωση στις 7.30 με θέμα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και τη βιτρίνα του επαγγελματικού αθλητισμού με ομιλητή τον κύριο Καραλία, γνωστό αθλητικογράφο. Στη συνέχεια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Αρβανιτάκη. Και τέλος μεγάλη συναυλία
με το Μίλτο Πασχαλίδη. Η βραδιά θα κλείσει με λαϊκό παραδοσιακό γλέντι για τη δεύτερη μέρα. Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, καθώς και στέκια νεολαίας από τα οποία μπορούν να επισκεφθούν οι νέοι και οι νέες της πόλης μας. Καλούμε τον κόσμο, τον Ιωαννίνων, το λαό, την εργατική τάξη να επισκεφθεί, ιδιαίτερα την νεολαία, να επισκεφθεί το φεστιβάλ που εδώ και 45 χρόνια ζωντανεύει το πάρκο, του δίνει ζωή. Πραγματικά αποτελεί ένα μεγάλο σταθμό για τους νέους της πόλης μας. Ένα συλλεκτικό μετάλλιο, ένα μικρό έργο τέχνης θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες για μία ακόμη χρονιά στον 13ο γύρο Λίμνης Ιωαννίνων, ο οποίος βέβαια βρίσκεται μία διοργάνωση που βρίσκεται στην τελική ευθεία και έτοιμη ουσιαστικά για την έναρξή της. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ αναφορικά με το μετάλλιο που και φέτος θα δοθεί στους συμμετέχοντες. Ένα ακόμη συλλεκτικό μετάλλιο, ένα μικρό έργο τέχνης ως ενθύμιο για τη συμμετοχή τους ή και τη διάκρισή τους στον 13ο γύρο της Λίμνης Ιωαννίνων θα αποκτήσουν όλοι όσοι λάβουν μέρος στους αγώνες των 30, 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και στον παραλίμνιο δρόμο για αμαία. Λίγες μόνο ημέρες πριν τη φετινή μεγάλη διοργάνωση του Ιωάννινα Lake Run στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, που αναμένεται να σπάσει τα ρεκόρ συμμετοχών, καθώς περισσότεροι από 3.000 δρομείς θα λάβουν θέση στην εκκίνηση, η προετοιμασία βρίσκονται στην τελική ευθεία. Το συλλεκτικό φετινό μετάλλιο, δημιούργημα της Δώρας Πέτσα, φοιτήτριας του Εργαστηρίου Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με υπεύθυνο καθηγητή τον Γλύπτη Χρήστο Σκαλκότο, θα αποτελεί μια ακόμη έκπληξη και ένα επιπλέον κίνητρο για όλους, ώστε να τρέξουν στην πιο όμορφη διαδρομή της Ελλάδας. Όντως, είμαστε 15 ημέρες, είμαστε στην τελική ευθεία. Οι εγγραφές τη Δευτέρα στις 10 του μηνός θα κλείσουν. Νομίζω ότι θα κάνουμε τον καλύτερο αγώνα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Συνεχίζουμε την παράδοση, γιατί έχει γίνει πλέον θεσμός, να το πω έτσι, κάθε χρόνο να κάνουμε μετάλλια εικαστικά. Δηλαδή κάποιος που θα συμμετέχει εδώ πέρα, το μετάλλιό του να το έχει επιμεληθεί κάποιος γλύπτης. Και να θυμίσω ότι υπάρχει μια σειρά 4 μετάλλιων που έχει φτιάξει ο Θόδωρος Παπαγιάννης με τους δρομείς. Στη συνέχεια ο κύριος Σκαλκότος, ο Χρήστος, καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών των Ιωαννίνων, έκανε ένα ωραίο μετάλλιο με τον Κορμοράνο. Τη σκυτάλη την πήραν οι φοιτητές. Πέρυσι ο Βαγγέλης, ο Χαλκιάς, έφτιαξε ένα πολύ ωραίο δυναμικό μετάλλιο. Και φέτος έχουμε τη χαρά το μετάλλιο να το κάνει η Δώρα η Πέτσα, η οποία είναι ένα πολύ ωραίο μοντέρνο και επίσης θα αρέσει γιατί είναι και γυναίκα και έχει δώσει μια άλλη, θα δούμε μια άλλη εικόνα στο μετάλλιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα μετάλλια είναι περιορισμένος αριθμός, δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε έναν αριθμό και σταματάνε εκεί. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι των καλλιτεχνών, είναι των ανθρώπων που τα σχεδίασαν. Οπότε αυτό το λέω για να εξασφαλίσω δύο πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι δεν μπορούμε να έχουμε απεριόριστα μετάλλια και επίσης τα δικαιώματα είναι των καλλιτεχνών. Από εκεί και μετά τώρα, εάν σαν Οργανωτική Επιτροπή σκεφτούμε ότι θα γίνει κάτι άλλο, είναι ένα δεύτερο βήμα και θα γίνει στη συνέχεια. Σίγουρα κάποιος για να τα αποκτήσει, να είναι σίγουρος ότι θα το πάρει, θα πρέπει να λάβει μέρος. Το άλλο είναι ότι το μετάλλιο δεν είναι μόνο στους καλούς τους δρομείς, είναι στο 30, αλλά μετά από πολλή σκέψη είπαμε να το παίρνουν όσοι συμμετέχουν σε κάποιον αγώνα. Δηλαδή και αν θα συμμετέχει στα 5 ή στα 10 ή στα 30 θα πάρει ακριβώς το ίδιο μετάλλιο και εννοείται και στις άλλες κατηγορίες. Το κάναμε έτσι γιατί θέλουμε να έχει κάποιος ένα αντικείμενο τέχνης εκτός από μετάλλιο. Χαρούμενοι που χιλιάδες δρομείς θα κρεμάσουν στο λαιμό τους τη δική τους δημιουργία, δήλωσε η Δώρα Πέτσα, σημειώνοντας πως η διαδικασία έρευνας πάνω στο θέμα των μεταλλίων ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το μετάλλιο ήταν στα πλαίσια του εξαμήνου, ξεκίνησε δηλαδή σαν άσκηση. Μετά κάνοντας μια έρευνα πάνω στα μετάλλια και πάνω στα ανάγλυφα, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να το αποτέλεσμα να είναι κάτι λιτό και συμβολικό. Γι' αυτό απεικονίζει μάλιστα και ένα δρομή με αρκετά λιτό τρόπο, όπως και τη λίμνη, ας πούμε, εξίσου με λιτό τρόπο. Θεώρησα ότι θα τέριαζε για τον αγώνα. Αρκετά χαρούμενη. Είναι η πρώτη δουλειά, ας πούμε, που θα αναδειχθεί έτσι, λόγω του ότι είμαι ακόμη φοιτήτρια.
Και μου άρεσε γενικότερα και η διαδικασία γενικά της αναζήτησης, ώστε να βγει κάτι καλό που εν τέλει θα χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα εξέφρασε ο επίκουρος καθηγητής Χρήστος Καλκότος, ο οποίος ευχαρίστησε τη διοργάνωση για τη σταθερή επιλογή της να αναζητά λύσεις που αναδεικνύουν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη συνέργεια της πανεπιστημιακής κοινότητας με την πόλη. Αυτός ο γύρος είναι κάτι, έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ σημαντικό και αριθμητικά αλλά και ποιοτικά. Οπότε η σκέψη μας ήταν του να ανταποκριθούμε ποιοτικά σε κάτι το οποίο εξελίσσεται εδώ και 13 χρόνια. 13ος γύρος δεν είναι εύκολα πράγματα από ό,τι έχουμε καταλάβει και γι' αυτό ευχαριστούμε τους διοργανωτές που εμπιστεύτηκαν αυτό το μέρος του γύρου και να ευχαριστήσω και τους φοιτητές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό. Βέβαια, ήθελαν, δεν ήθελαν, έπρεπε να αντιμετωπίσω την άσκηση, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι η διαδικασία δεν ήταν και δεν είναι κάτι το απλό. Μιλάμε για ένα συλλεκτικό μετάλλιο. Δεν είναι ένα οτιδήποτε μετάλλιο. Και αυτό ήταν μια επιλογή των διοργανωτών. Ότι το μετάλλιο ως συλλεκτικό να έχει έναν απολύτως εικαστικό χαρακτήρα και με όλα τα χαρακτηριστικά που στο συγκεκριμένο φετινό μας εξήγησε προηγουμένως η Δώρα. Ελπίζουμε και επιθυμούμε αυτό να συνεχιστεί, διότι τα αποτελέσματα, όπως τα είδατε και πέρσι και με το περσινό αποτέλεσμα του μεταλλίου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αναδεικνύουν αυτές τις προσπάθειες και της πόλης και των διοργανωτών αλλά και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα του εργαστηρίου της Γλυπτικής με τρόπο να αναπτύξουμε το αισθητικά αποδεκτό όσο γίνεται περισσότερο. Η αγάπη για τη φωτογραφία και οι διαφορετικές προεκτάσεις που πηγάζουν από τη διαφορετική οπτική αποτέλεσαν αφορμή για την συνεργασία 5 φωτογράφων από τα Γιάννενα. Στο νέο χώρο που δημιούργησαν, πραγματοποιούνται ανοιχτές συναντήσεις και σεμινάρια φωτογραφίας, καλώντας όλους όσοι ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες. Η Verge Collective αποτελεί ένα νέο σπίτι για τη φωτογραφία στην πόλη των Ιωαννίνων με τους 5 φωτογράφους μέλη της να αναζητούν και να διευρύνουν τα όρια ο καθένας μέσα από τη δική του προσωπική ματιά. Η φωτογραφία μέσα από συζητήσεις, σεμινάρια και projects βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των μελών της αλλά και των επισκεπτών στο κτίριο της Συμβολής των Οδών Καποδιστρίου και Πρεμετής όπου στεγάζεται. Στις ανοιχτές συναντήσεις αλλά και μεταξύ τους τα μέλη της Verge Collective, Φώτης Καραγιάννης, Κατερίνα Κούρου, Αριστούλα Μπέτη, Δημήτρης Ραπακούσης και Σακάς, μοιράζονται γνώσεις, ιδέες, εμπειρίες και έμπνευση, οργανώνοντας συναντήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και όλα όσα είναι απαραίτητα για την υπεράσπιση και την προώθηση των συλλογικών στόχων. Η Verge Collective αποτελείται από 5 ανθρώπους που διερευνούν την έννοια του ορίου, γι' αυτό και έχει ονομαστεί Verge Collective. Ο καθένας με την οπτική του προσέγγιση, ο καθένας με το θέμα, ο καθένας με διαφορετικό θέμα. Όλο αυτό προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε και με άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνουμε ανοιχτές συναντήσεις. Εδώ πέρα θα γίνουν κάποια μαθήματα φωτογραφίας. Ο καθένας μπορεί να το δει μέσα από το επίσημο site της Verge Collective. Τη Δευτέρα έχουμε μια ανοιχτή συνάντηση, ανοιχτό σπίτι, όπου έρχονται άτομα και ρωτάνε τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε κτλ. Και πώς μπορούν να συμμετέχουμε. Ο λόγος κυρίως για μένα, αλλά νομίζω και για τους υπόλοιπους, ήταν ότι να φύγει από το όλη αυτή η φωτογραφία που έχουμε μέσα στους υπολογιστές, ένα κρυμμένο αρχείο, και να το επικοινωνήσουμε πρώτα εμείς οι πέντε και μετά εμείς οι πέντε με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος, μια συλλογικότητα, και να φύγει ο καθένας από την ατομικότητά του, ναι, και να βρεθούμε όλοι μαζί. Υπάρχει ενδιαφέρον, ανταπόκριση, βλέπετε τον κόσμο να έρχεται, να ενδιαφέρεται? Ναι, αρκετός κόσμος έχει έρθει. Έχουμε γνωρίσει άτομα που δεν ξέραμε ότι ασχολούνται με τη φωτογραφία και αυτό εμάς μας δίνει αρκετή δύναμη στο να συνεχίσουμε. Και νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Η Verge Collective εγκαινίαζε τη λειτουργία της φιλοξενώντας τα Portfolio Reviews του φετινού 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτομετρία, ενώ συνεχίζει με τη διοργάνωση μαθημάτων και εργαστηριακών σεμιναρίων για τη φωτογραφία με εισηγητές στα μέλη της. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με τη Φωτομετρία. Εδώ πέρα
λειτουργήσε φωτομετρία για κάποια θέματα δικά της. Προς το παρόν το πλάνο είναι της Δευτέρας, ανοιχτή συνάντηση με τον κόσμο εδώ και έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα μαθήματα που ξεκινάνε από 1η Οκτώβρη και μετά έχουμε και κάποια άλλα πλάνα που θα τα μάθετε αργότερα. Τα μαθήματα σε τι αφορούν, μπορούμε να πούμε, θεματικές? Θεματικές. Το έχουμε χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε βάλει ένα πρώτο κύκλο που είναι βασικές αρχές της φωτογραφίας για άτομα που είναι τελείως αρχάρι. Ο δεύτερος κύκλος έχει να κάνει με ιστορία της φωτογραφίας και οπτικές εφαρμογές. Και ο τρίτος κύκλος είναι για πιο προχωρημένο στάδιο, που είναι για δημιουργία πορτφόλιο. Αφορά ανθρώπους που προφανώς έχουν... Ναι, που σίγουρα έχουν μια εξοικείωση και μια εμπειρία πάνω στη φωτογραφία. Η επόμενη ανοιχτή συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό του Σαββάτου στην Ήπειρο. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και πιθανότητα στενών βροχών τις απογευματινές ώρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 21 έως 28 στη Θεσπρωτεία, από 22 έως 32 στην Άρτα και από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.